Μαζί με την Ελλάδα θα το ζήσουμε. Είσαι η Ελλάδα, είσαι η Ελλάδα. Μαζί με την Ελλάδα θα το ζήσουμε. Θα νυψωθούμε Ελλάδα. Παιδιά, θα στρέψουμε το βλέμμα. Αλλά το θέμα είναι δεν που λέει το κάνω καλά, είμαι το πνεύμα virtuosité. Ναι, να πούμε και μια ξένη λέξη μέσα. Σιγά, Άντζελα. Παιδιά μου, έχουμε, θα ζήσουμε πολλά τέτοια καλλιτεχνικά δημιουργήματα. Είναι τα οποία μια καλλιτέχνη. Είμαι η Ελλάδα, είστε. Η οποία έχει ένα ωραίο τραγούδι με πολύ ωραία φωνή. Η Μαρκέλα Χατζιάνο που γράφει και στους τίτλους. Η οποία είναι σοπράνο ή μέτζο. Μέτζο μου κάνει εμένα, αλλά αυτό το α. Είμαι η Ελλάδα. Λοιπόν, με αυτό επικοινωνούμε το ποιοι είμαστε. Το στέλνουμε έξω να το δούνε. Ή και βιρτουοζητέ. Είμαι η Ελλάδα. Είσαι η Ελλάδα. Πώς να... Πώς να... Είσαι η Ελλάδα. Πόση ώρα είναι. Καλέ τα δώρα. Το δώρο. Το δώρο. Χαλάσεις το δώρο. Τι δώρο έχω, παιδιά. Λοιπόν, έλα τώρα να δώσω το χθεσινό quiz. Δεν έλα, θέλω. Έλα, να ξανατραγουδήσω, Μαρκέλα. Τη Μαρκέλα την έχω στην καρδιά μου, τη Μαρκέλα. Την έχουμε ανακαλύψει από την αρχή του μέσα Σεπτέμβρη. Αλλά ήθελε να οριμάσει μέσα μου πρώτα. Εσένα, εμένα είχε οριμάσει από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, ακούστε, ποιος είναι αυτός. Έλα να το δώσουμε από χθες. Από χθες τον είχαμε. Είναι, παιδιά μου, ο David Beckham. Και είναι η Ελλάδα. Είμαι η Ελλάδα. Είσαι η Ελλάδα. Λοιπόν, καινούριο κουιζάκι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Έλα καλέ. Να το δω. Τρέπεσαι, βγες. Έλα χρυσούλη μου. Παναγιά μου. Τι το θέλες και το ζήταγες στα μούτρα μου, ήρθε και έσπεσε. Ποια είναι αυτή η τεντωμένη. Είναι Ελλή. Άντε ρε, πού είναι αυτή. Αυτή. Αποκλείεται.
Πω, πω, αποκλεί. Πολύ, δεν είναι βρυγόνης ο φακός, είναι μακριά και πολύ χαμηλά. Βιρτουοζητέ είναι τώρα. Είμαι η Ελλάδα, το δώρο μου. Είμαι η Ελλάδα και σας έχω ένα δώρο. Λοιπόν, iMac, το περιμένατε και αυτή τη σεζόν, παιδιά μου, και ήρθε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι όλο το iMac, όλο είναι αυτό. Ναι. Αυτό εδώ έχει μέσα τον υπολογιστή του, τα πάντα. Έχει εδώ πέρα θήκη, θύρα για τα DVD σας, τα πάντα και φυσικά για τα στικάκια σας. Αυτό εδώ είναι όλο το μηχάνημα, κυρίες και κύριοι! Και αυτό είναι το αγαπημένο μου πληκτρολόγιο που πάει με αυτό το μηχάνημα. Ασύρματο. Κοίτα. Έτσι. Δείξε και το ποντίκι. Πεντάλια. Κράτα το πληκτρολόγιο μου. Ορίστε. Αυτό εδώ πέρα είναι 500 γίγα, παιδιά, νομίζω. Όχι, νομίζω, αυτό είναι. 500 γίγα, 21,5 ίντσες. Έχει, παιδιά, μπορείτε να κάνετε FaceTime, έχει μικρόφωνο, έχει εδώ πέρα κάμερα, έχει τα πάντα. Μπορείτε να συνομιλήσετε με έναν άνθρωπο οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Έχει κανονικό FaceTime, έχει όλα τα applications. Είναι ένα εξαιρετικό μηχάνημα που πάει με το πληκτρολογιό του και με το ποντίκι του το αυθεντικό. Δικό λοιπόν, σας θα γίνει. 90-11-405-410, φημί και ενώ το ονοματεπώνυμό σας, στο 54-888. Και ένας από εσάς θα το κερδίσει σήμερα, τέλος της εβδομάδας. Παρακαλώ! Πάμε να το παίξουμε! Παρακαλώ! Παίξ' το μου κι αυτό! Αχ, παιδιά μου, θέλω να σας πω... Παιδιά. Ένα χαιρετισμό μέσα από την καρδιά ενός ανθρώπου που τον ξέρουμε από τα μίντια κάτι χρόνια. Είναι γνήσιος, χαιρετάει όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Θέλω να... Μεγάλη αγκαλιά. Μεγάλη αγκαλιά. Θέλω να παρατηρήσετε αν απευθύνεται και σε εσάς. Αν είστε ένας άνθρωπος που δεν του απευθύνεται, πρέπει να το εντοπίσουμε, έτσι. Κυρίως δεν απευθύνεται στους ανθρώπους της showbiz. Απευθύνεται σε όλο τον άλλο κόσμο. Λοιπόν, αλλά παρακαλώ, παρακολουθήστε προσεκτικά. Την καλησπέρα μου στους δικαστικούς μας, στους εισαγγελείς μας, στους δικηγόρους, δημοσίους υπαλλήλους, οδηγούς μηχανημάτων έργων, ηλεκτρονικούς, περιπτεράδες, καλλιτέχνες, ναυτικούς, στα τουριστικά επαγγέλματα, στους ξενοδόχους και στους εκπαιδευτικούς μας, στους γιατρούς, νοσηλευτές, στα νοσοκομεία και τις κλινικές, στους εργάτες, υπαλλήλους, μαγαζάτορες, μικρομεσαίους, στους εμπόρους, μικροπολιτές και πολιτές λαϊκών αγορών, στους επαγγελματίες οδηγούς. Ταξιτζίδες, φορτηγατζίδες, νταλικέριδες, πουλματζίδες, στα αδέλφια μου τους αγρότες, κτηνοτρόφους και ψαράδες. Στα σώματα ασφαλείας, το στρατό, αστυνομία, πυροσβεστική, λιμενικό, ταλωνιακού, σύνοριο, φυλακές και τη δημοτική μας αστυνομία. Στους καλούς αλλοδαπούς, στους φυλακισμένους, στους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, σε όλες τις μάνες και πατεράδες του κόσμου την καλησπέρα και στη δική μου μάνα. Στις μοναχικές κυρίες και στους μοναχικούς κυρίους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά θέλω να πω ότι ξεχάσατε. Στους καλούς αλλοδαπούς και στους φυλακισμένους. Ενώ δεν είναι στους καλούς φυλακισμένους, είναι στους φυλακισμένους ό,τι και αν είναι και στους καλούς αλλοδαπούς. Γιατί οι αλλοδαποί οι άλλοι είναι άντε μην πω. Κατάλαβες, υπάρχουν διακρίσεις σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά εγώ δεν άκουσα ούτε στους δημοσιογράφους ούτε στους παρουσιαστές. Καλέ, ούτε ηθοποιούς και ούτε τραγουδιστές. Τίποτα. Ούτε τραγουδιστές. Εικονολήπτες, ηχολήπτες, κοντρόλ, κομωτές, μακιγιέρ. Μακιγιές. Μακιγιές. Αμπιγιές. Αμπιγιές. Αμπιγιές, στυλίστ, κομωτρίς. Πατρονίστ, πατρονίστ, κομπογιανιτής. Μοντελίστ. Αλλά πώς να τα πει, παιδιά μου, τα θέλω να δείτε μία ομοτομοτρίς. Μία λέξη την οποία ναι, λέει, και να δω ποιος θα μου την εάν πει, μου την πείτε πάλι, μου την επαναλάβετε, δηλαδή τι να σας πω. Διότι η παγκοσμιοποίηση και η ευρεομασονικό σιωνιστικό σατανιστική λέσχη Μπίλντεμπεργκ θέλει αρρωστημένους λαούς, γονατισμένους. Καταρχάς να πούμε ότι έχει βρει το γιατί βρισκόμαστε σε αυτή την κρίση. Γιατί υπάρχουν. Γιατί φταίει η ευρεομασονικό-σιωνιστικό σατανιστική λέσχη. Όχι, άλλη μία. Διότι η παγκοσμιοποίηση και η ευρεομασονικο-σιωνιστικο-σατανιστική λέσχη Μπίλντεμπεργκ θέλει αρρωστημένου λόγου. Δεν μπορώ να το πιάσω. Εδώ δηλαδή... το Μπίλντεμπεργκ μόνο του δεν λες. Δεν μπορείς να πω το Μπίλντεμπεργκ. Θα πεις όλο και το ευρεομασιονικό. Πες το άλλη μια φορά, πες το μου. Να... Πες το, Γιώργο. Άλλη μια. Τι λέσχη θυμάσαι να πεις, μπράβο. Για να δω άλλη μια. Διότι η παγκοσμιοποίηση και η ευρεομασονικο-σιωνιστικο-σατανιστική λέσχη Μπίλντεμπεργκ θέλει αρρωστημένους λαούς, γονατισμένους. Λέσχη Μπίλντεμπεργκ. Ας το καλό.
Εύρεο μασόνο, σιωνιστικό, σατανική, λες και Bilderberg! Ρε, τι είσαι εσύ, ρε Μαρία! Πάλι! Και πάλι, και πάλι! Είσαι η Ελλάδα και είμαι η Ελλάδα και είσαι η Ελλάδα! Θα ζήσουμε! Πες το, μία! Μετάλλητε! Πες το, εύρεο... Εύρεο... Μασόν! Περίμενε! Εύρεο μασόνο, σιωνιστικό, σατανιστική, λες και Bilderberg! Το είπε η Μαρία! Αυτή φταίνε για την κρίση. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και τώρα μια τώρα και μιλάμε για. Που πάμε το με το ψωμί. Παιδιά, υπάρχει μια κοπέλα εξαιρετική από την Κρήτη η οποία ζυμώνει ψωμί. Το λέει στα κριτικά και είναι μια χαρά. Θέλω να δείτε βέβαια και πώς λέει ότι θα ζυμώσουμε. Καλωσορίσατε και πάλι στην εκπομπή μας. Σήμερα θα μαζεύσουμε ψωμάκι, παραδοσιακό, κριτικό, γιατί εδώ με την οικονομική κρίση είδε να κάνουμε. Το ψωμί έχει πάει 1 ευρώ, αλλά ξέρετε τι αξίζει το 1 ευρώ σήμερα. Όχι, όχι, όχι. Γι' αυτό θα φτιάξουμε το ψωμάκι μας εμείς και θα το κάνουμε ωραίο και νόστιμο. Το μόνο που χρειάζεστε είναι αλευράκι, μαζιά, την κλασική μαζιά που φτιάχνουμε και τα υπόλοιπα τα νεράκι χλιαρό, το οποίο δεν έχουμε, το ξέχασα το ναι, αλλά τάξει λίγη ζάχαρη. Και φυσικά γεραμπράτσα, διότι θα ξεσχιστείτε να ζυμώνετε. Σας το λέω από τεδά. Τι θα κάνουμε, θα ξεσχιστούμε να ζυμώνουμε. Θέλω να ξεσχιστούμε να ζυμώνουμε. Τώρα που είπες αυτή τη λέξη, θέλω να σας προειδοποιήσω ότι εδώ μες στο Star... Παιδιά, προσέξτε. Υπάρχει ένας πολύ φλογερός τύπος, γι' αυτό τείχος-τείχος να πηγαίνεις. Όπως είπαμε. Σπύρο, πόσο μπορείς να αντέξεις χωρίς σεξ, εσύ που είσαι άντρας, γιατί οι γυναίκες είναι άλλο θέμα, ρε παιδί μου, εντάξει. Ούτε 3 μέρες. Μην δείτε το Συρίγο στο διάδρομο. Σίγουρο. Ο Σπύρος σίγουρος. Πάμε από την αρχή, σαν να μην έγινε. Μη δείτε το σίγουρο στο διάδρομο. Ούτε 3 μέρες. Γιατί δεν ξέρεις τι του έχει τύχει αν έγινε προχτές ή χτες. Γιατί για να μην αντέχει 3 μέρες πάει να πει πολύ ότι... Πολύ τεστοστερώνει. Που... Ναι, και το θέμα ποιο είναι, ότι εμείς τον βλέπουμε κάθε μέρα εδώ στη δουλειά. Να προσέχουμε. Και εσείς να προσέχετε, στον ίδιο και χώρο εσείς, είμαστε. Παιδιά, και εσύ, εσύ του βάζεις τα μικρόφωνα. Εσύ. Το πρώτο αίμα! Έτσι λοιπόν να προσέχετε. Γιατί παιδιά μου, δεν θέλω έτσι παρεξηγήσεις. Δεν θέλω παρεξηγήσεις γιατί... Όχι, άμα δεν σ' αρέσει να προσέχεις. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι. Υπάρχουν μερικές γυναίκες που μπορεί, λες, αυτή είναι κακιά πεθερά. Ό,τι και να κάνεις, θα το βρει το λάθος. Ναι, μα φαίνεται από το ύφος. Ναι. Δηλαδή και στο καρέ να αλλά την ξέρεις κάτι, δεν είναι... Τη βλέπεις ναι. Να σε φαρμακώσει, θα το κάνει. Και το κάνει με καλό, με μια καλή διάθεση. Δείτε πώς λέει στην άλλη να πώς έκανε την πατάτα. Φαρμακή. Και την πατατούλα, καλά βαρέθηκες να την καθαρίσεις. Αμαναμάν. Εγώ θα προτιμούσα τις πατάτες να μην έχει το τσόφλι. Γιατί δεν κατέβαινε κάτω στο κόδωνα στο λαιμό. Πατάτα ημέρας. Έτσι την καταφέρουμε. Είναι καθαρισμένη, μια χαρά. Την έπνες καλά. Βεβαίως. Κανένα σκολικά και τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Δύσκολα η φλούδα τη μασάω. Δεν έχω μασέλα. Ότι είναι από τη γαλλική κουζίνα, τα λένε όλα γουρμέ. Γουρμέ τα λένε. Γουρμέ και τρώμε και τα τσόφλια. Και δεν μπορούσες να το καθαρίσεις. Όχι, δεν μπορούσες. Όχι, λέει, είναι καλά, είναι κανονικό, το έχει αυτό. Ολόκληρο. Αν το έχεις πλύνει, καλά, μην έχει κανένα σκολίκι. Μην έχεις σκολίκι, γιατί δεν μπορώ, δεν κατεβαίνει το τσόφλι. Φλούδα, γι' αυτό την καθαρίζουμε και το τσόφλι, να φύγουν ναι, το σκουλίκι και εκεί όλο κάθονται πάνω. Απάνω, ναι, ναι, πω, δεν τα ξέρουμε, γιατί τα λένε γουρμέ. Ακούς, ακούω να λες. Αχ, να είσαι βρεγμένη σανίδα που μας χρειάζεται που λέει. Λοιπόν, το αγόρι. Το δικό μου, το δυνατό, το σκληρό, το τρυφερό. Ο Black Dragon. Παιδιά μου, έχω Black Dragon, ο οποίος αντιστέκεται με... Παιδιά μου, δεν χτυπάει αυτή τη φορά. Χτυπιέται. Χτυπιέται. Όμως, θέλω να παρακολουθήσετε τις ανάσες, την αυτοσυγκέντρωση, όλη την ενδοσκόπηση, το πώς θωρακίζει το σώμα του με αυτή την αύρα και... Σταμάτα. Είμαι η Ελλάδα και είσαι η Ελλάδα. Λοιπόν, θωρακίζεται και δεν μπορεί να δεχτεί κανένα χτύπημα. Ah!
Τώρα θα δεις. Είναι αληθινή. Δεν αρχώνει πρόκες. Είναι αληθινή η σανίδα. Είμαι η Ελλάδα. Είσαι η Ελλάδα. Λοιπόν, να σας πω παιδιά, τώρα ο Μπλέτσας, θα θυμόσαστε το... Έχει αλλάξει εκπομπές και δεν κάνει μαγειρικής. Όχι. Κάνει εκπομπές πιο εξειδικευμένες. Ασχολείται με το τι κάνουμε περιμένοντας το λεωφορείο. Και μας δίνει συμβουλές. Και σε αυτό το βίντεο θα σας πω 5 πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να μην βαριέστε όταν είστε μόνοι έξω και περιμένετε το λεωφορείο ή όταν είστε στο λεωφορείο. Να ρωτήσω, επειδή εσείς βλέπατε, πέρασε το 58. Όχι, το 58 δεν πέρασε, το 58 δεν πέρασε 10 λεπτά. Κατάλαβες, κάθε το Μπλέτσας εκεί πέρα και λέει θα δούμε, θα σας πω τι θα κάνετε όταν περιμένετε το λεωφορείο. Δεν θα βλέπετε το λεωφορείο. Δεν σου λέει τι να κάνεις, να κάνεις ασκήσεις αναπνοής, να σκεφτείς διάφορα. Παιδιά, θέλετε να δώσουμε τα πρώτα βραβεία της σεζόν. Ναι, και θέλω λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το βραβείο εκφραστικότητα. Βεβαίως, παιδιά μου. Το αξίζει αυτός ο άνθρωπος, 1000 φορές το αξίζει. Τι θέλεις να κάνεις να αποσταθεροποιήσεις το πολίτευμα. Κυβερνόμενοι και τα λοιπά και τα λοιπά και μας κόβουν τις συντάξεις και μας κόβουν και κλείνουν τα νοσοκομεία και δεν έχουμε τα φάρμακά μας και τα λοιπά. Τα κατάκα! Θέλετε την αποσταθεροποίηση του πολιτεύματος, τι γουστάρετε για να πάνε να κάνετε. Αλλά! Watergate. Τέλειος. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο, παιδιά μου, στο βραβείο της Αφήνειας. Διότι, παιδί μου, όταν είσαι ακριβής... Είναι που λες ότι δεν καταλαβαίνεις τι λένε, τι θέλουν οι γυναίκες. Αυτό. Άλλο λένε, άλλο εννοούν. Εντάξει. Τώρα οι συγκεκριμένες είναι σαφείς. Τι σε ενοχλεί στη συμπεριφορά κάποιου άλλου. Θα βγάλουμε τη λίστα. Πρέπει να πω μόνο ένα πράγμα. Να. Με ενοχλεί να είναι ενοχλητικός. Τελεία και Παύλα. Απλούστατο. Έχει ρίξει... Παραγάδι, σας αρέσει η Ελλάδα μου. Εντάξει, λοιπόν πάμε στο επόμενο βραβείο. Έτσι, αυτό... το βραβείο όλοι οι ίδιοι είμαστε, παιδιά. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που είναι έτσι, άνθρωποι που είναι αλλιώς. Όσο και αν τους βλέπετε στην τηλεόραση να φαίνονται διαφορετικοί, τρώνε και αυτοί κάτω ένα καρπούζι, Θεό. Βέβαια. Το καλοκαίρι αυτό ήταν, εγώ δεν έχω τρέλα με τα σίκα. Το καλοκαίρι πέρασα 1,5 μήνα περίπου σε άγνωστες περιοχές της Ελλάδος και πάλι, στην Πελοπόννησο, σε χωριά. Με βλέπαν στα χωριά οι άνθρωποι, με μια σαγιονάρα και ένα σόρτ να τρώω καρπούζια και μου λέγανε, εσύ είσαι. Υπάρχει. Δεν περίμενα εγώ πως δεν τρως καρπούζι. Καρπούζι και τα σίκα επίσης. Σε απάντητες κορυφές της Ελλάδας. Έτσι. Ποτέ δεν είχε πατήσει ανθρώπου πόδι τέτοιου ανθρώπου. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο... Στον αγαπημένο κύριο από την περιφέρεια. Αυτό δεν είναι. Που εκουνιάζεται για την Αθήνα, που πραγματικά η Αθήνα βασανίζεται περισσότερο από την περιφέρεια. Είναι το βραβείο Ένιαξ. Και έχει, πώς πας στο χωριό εκείνη, σε πιάνει πια σπίτι, λαδάκι να σου βάλω, αυγουλάκια για τα παιδιά σου, να σου δώσω ελιές, έχω ωραίες ελιές. Έτσι κι αυτό σαν δικός μας άνθρωπος. Η Αθήνα πώς πάει? Καλά πάει. Είσαστε κανάλι από την Αθήνα. Ναι. Ωραία. Η Αθήνα πώς πάει? Πολύ καλά. Το οικονομικό? Καλά. Καλά. Λέω για την Αθήνα. Πώς τη βλέπετε? Άστα. Σε ευχαριστούμε όμως πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Ναι. Και τώρα να πάμε, παιδιά μου, στο βραβείο συγχρονισμού. Η συγχρονισμένη κολύμβηση, θα μπορούσαμε να πούμε, συγχρονισμένη γυμναστική. Τέλος πάντων, η Ζέτα δείχνει πως μπορεί να συγχρονίσει μέλη της. Και σε αυτή την παραλία, στην Άνδρο, όσες φορές και να το δω, μου κάνει εντύπωση. Όποτε και όσες φορές και να το δω, μου κάνει εντύπωση. Και άλλη φορά η Ζέτα τα κουνάει. Το έχουμε δει και άλλη φορά. Θυμάστε, βεβαίως. Πάνω το ένα κάτω το άλλο, πάνω το ένα κάτω το άλλο. Είναι γυμναστική αυτό. Ναι, μάλλον είναι. Και ο Αλέξανδρος τα κουνάει. Τα ναι, αλλά άλλο του Αλέξανδρου. Γιατί εμείς είναι, οι ίδιοι εμείς είναι. Αυτή δεν έχει μόνο εμείς. Μέσα. Έχει και πιο ερεθισμένους αδένες. Μόνο.
Ό,τι και να έχει, πάντως το κουνάει. Δεν έχει μόνο όλο ανθρώπινο υλικό, αυτό θέλω να πω. Ντροπή, σύμβουλε. Λοιπόν. Πάντως το κουνάει και το ανθρώπινο και το μη ανθρώπινο. Βέβαια. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο βραβείο ταπεραμέντου. Βεβαίως δεν μπορούμε να παραλείψουμε. Άγια σου. Τι φλερτ. Αυτή την ερωτική ιστορία που δεν ξέρουμε ποτέ πώς θα εξελιχθεί. Μετά την εκπομπή τι κάνεις? Σου έχω πει ότι μετά την εκπομπή κάνω ό,τι μου πεις. Εντάξει, τι κάνεις μετά την εκπομπή? Σήμερα. Σήμερα, μόλις τελειώσει. Σήμερα, ειδικά μετά την εκπομπή, έχω δουλειά. Τι κάνεις μετά την εκπομπή, Βίκη? Σήμερα, ειδικά. Ναι, σήμερα. Τι κάνεις μετά, για να δούμε αν υπάρχει ισοτιμία στις σχέσεις. Όταν σε ρωτάω τι κάνεις μετά, μου απαντάς, άλλες βραδιές μου λες ό,τι μου πεις. Άλλες φορές μου λες. Μα εξαρτάται από τη βραδιά. Δεν μπορώ. Σήμερα θα πάω σε δύο φίλες μου. Άμα μου πεις, τότε θα με τσεκάρεις. Άμα το κάνω τότε μου πεις. Πες μου εσύ μία φορά, ας πούμε. Πες μου το εσύ. Πρώτη φορά. Να σου πω εγώ. Ναι, και να δούμε. Τι θα κάνεις απόψε, Χάρη? Καταρχάς θα δω τα μαλλιά σου πώς είναι. Κάνε μου λίγο να δω. Πώς θα κάνω να δεις. Θα φύγουμε μαζί απόψε. Αυτό θα κάνεις μετά. Να πας. Λέω, παιδί μου, κάνω μία πρώτη. Έχεις να πας πιθανά μετά την εκπομπή, λοιπόν. Όχι, σήμερα δεν έχω να πάω κάπου συγκεκριμένα διαφορετικά από που πάω κάθε βράδυ. Έχει. Εγώ σε βλέπω έτοιμο. Έτοιμο. Και σένα σε βλέπω έτοιμο. Είμαι κι εγώ έτοιμο. Άντε να δω να ετοιμαστείτε, να συντονιστείτε. Γιατί... Έτσι, συντονισμός, παιδιά μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί θέλω... πέσει πολύ σοβαρότητα. Μια ο ένας, μια ο άλλος. Να το ελαφρύνουμε. Ενώ το άλλο το κορίτσι. Ναι. Σου λέει, εγώ είμαι έτοιμη για όλα. Έτσι. Όταν βγω, έχω και ένα τατουάζ που γράφει όνομα, διεύθυνση. Μη μου συμβεί και χαθώ. Έτσι, μπράβο. Έχετε κάποιο το όνομά σας για να μην το ξεχάσετε στο χέρι σας? Ναι. Άμα γίνω τάπα, θα με βρουν κάπου. Το βράδυ τι κάνεις? Μπορεί να με βρεις τάπα στα βραχάγια, αλλά όχι. Έτσι. Ναι. Και θέλω να πάμε τώρα λίγο... Έχει και το μαλλί της Σέιμι. Της Σέιμι. Να πάμε τώρα στο ένα, σε ένα άλλο βραβείο, το οποίο είναι τραγουδιστικό. Είναι το βραβείο Ακαπέλα. Είναι ένα τραγούδι που μπορεί να γίνει σουξέ. Ένα τραγούδι που θα έχει την επιτυχία κάθε τραγουδιού που αγαπάει τον εαυτό του. Έχω βγάλει και ένα τραγούδι. Εκτός δικτύου είναι η καρδιά μου. Παραλογίζομαι όταν είσαι μακριά. Εκτός δικτύου είναι η καρδιά μου. Παραλογίζομαι όταν είσαι μακριά. Εκτός δικτύου, όλοι μαζί. Είναι η καρδιά μου. Εύκολο. Ντρέπομαι. Εύκολο, εύκολο, ναι, εκτός δικτύου. Άλλο λοιπόν, τραγούδι θέλω. Λοιπόν, αχ, τι κορμί αυτό θέλω να και με αυτό ντρέπομαι που τον βλέπω. Είναι τρομερό. Ωραίο μαγιό. Μπραζίλ. Μπραζίλ. Ναι. Τέλειο, και ωραίο κορμί. Αυτό δεν είναι Βραζίλ, είναι ελληνικό. Κορμάρα ελληνική. Ντόπιο. Ντόπιο. Γάλακτος. Γάλακτος. Από το άνοιγμα. Λοιπόν, εκτός δικτύου... Α, θέλω τώρα να πάμε, παιδιά μου, σε ένα βραβείο γεωφυσικής αντίδρασης. Τι συμβαίνει στη Σαντορίνη? Όχι ρομαντισμοί και τέτοια. Όχι το ηφαίστειο, τι κάνει? Τι σου δημιουργεί, τι αναστατώνει ακριβώς, αλλιώς το λέει το κορίτσι. Τη Σαντορίνη συγκεκριμένα, λειτουργεί πάρα πολύ και το ηφαίστειο. Πάνε δηλαδή όχι μόνο ζευγάρια, γενικά πάει κόσμος. Και νιώθεις εκεί το ηφαίστειο αυτά, σου ανεβαίνει η αδρεναλίνη και αρχίζεις και εκνευρίζεσαι. Ανεβαίνει αδρεναλίνη, γιατί λειτουργεί πάρα πολύ το ηφαίστειο. Λειτουργεί στη Σαντορίνη το ηφαίστειο και εκνευρίζεσαι επειδή λειτουργεί το ηφαίστειο, γιατί ανεβαίνει αδρεναλίνη. Άρα τα κούρατα. Αρχίζει, μου αρέσει πολύ. Λειτουργεί πολύ το ηφαίστειο. Εκεί, πολύ. Και στράβω στις καρέκλες. Στραβώσαν οι καρέκλες? Παιδιά, θα πάω σαν τον George the Dragon και θα φτιάξω τις καρέκλες, μην τις σπάσω. Πρόσεξε. Πάμε όμως να δούμε ταυτοκρόνος. Αχ, τι ωραία που το λοιπόν, κάνει αυτό ο Βενιζέλος. Παιδί μου, δεν ναι, το κάνει είναι και επίκαιρο. Είναι το βραβείο, εσύ τα έφαγες όλα. Τώρα πια. Δεν
Δεν μπορούμε να είμαστε οριζόντιοι, όπως λέμε, στις περικοπές των συντάξεων. Έλα, μωρέ! Δεν πάει τίποτα χαμένο. Όχι, όχι. Πάμε στον Dragon. Έλα, λοιπόν, να σου δώσουμε το βραβείο της εβδομάδας, έτσι. Το βραβείο σκληρότητας, διότι πιο σκληρό άντρα, πιο μάγκα. Βέβαια, είναι βέβαια δεν μέσα είναι στο δάσος, που είναι ξέρεις, και ο ήχος που παίζει ρόλο, που είναι ο ήχος του ανθρώπου που πνίγεται, ρε παιδί μου. Είναι θηρίο. Ναι. Νομίζω όταν ήταν μικρά τα παιδιά μου στην παραλία, μετά που πέφτει ο ήλιος το απόγευμα κατά τις 7. Ναι. Που κυλιόμασταν στην άμμο και κάναμε τα λιοντάρια και κάναμε. Έτσι. Κάνε όμως τώρα αυτό. Είναι δικό σου. Αχ, τώρα μ' αρέσει γιατί ξηγέται και σου λέει ότι εγώ όπλα δεν χρησιμοποιώ και μην τα βάζεις μαζί μου γιατί εγώ. Θα στο σβήσω το καλύτερο. Δεν βρεθήκα τώρα μπροστά μου να μου κάνετε μια γροθιά να με αγγίξετε λίγο από το ρούχο μια κλωτσιά και να σας σβήσω το κατήλι. Κατάλαβες, έτσι πρέπει να εξηγείται ένας ο άνθρωπος. Άιντε, λοιπόν. Μόλις πήρα ένα σοκολατάκι, αμέσως μου λέγανε η κυρία της τηλεόρασης που οι συνεργάτες της ανάγκασαν να κάνει διαιτά. Σε σένα πρέπει. Μήπως δεν πρέπει να ανεβαίνεις κι εσύ στη ζυγαριά, όπως δεν τις επιτρέπουν αυτοί. Γιατί δεν τις επιτρέπουν να ανέβεις στη ζυγαριά. Γιατί άραγε. Λοιπόν, θα τα μάθουμε όλα μετά. Έτσι, θα τα μάθουμε μετά. Λοιπόν, πού πάμε. Διαγωνισμό, παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα το κουιζάκι μου, παρακαλώ. Για να το δω. Το κουιζάκι. Αυτή η κοπέλα ποια είναι. Κοπέλα τώρα, εντάξει. Έχει μεγαλώσει λίγο. 90-11-405-410. Φήμη κενό, το ονοματεπώνυμό σας στο 54888. Και το λέω αργά κυρίες και κύριοι, γιατί σήμερα δίνω για πρώτη φορά σε αυτή τη σεζόν αυτό εδώ το υπέροχο δώρο. Είναι όλο το iMac, έτσι, το desktop iMac, το οποίο είναι αυτό και μόνο. 500 γίγα, το φέρνω και από την ανάποδα. Εδώ πέρα μόνο αυτή είναι εδώ τη σύνδεση έχω, εδώ μπαίνει το καλώδιο, τίποτα άλλο. Εδώ όπως βλέπετε έχω τις θύρες για τα USB. Και έχω εδώ πέρα και για το στικάκι και για το DVD, για το CD, για οτιδήποτε. Βλέπετε σε high definition οτιδήποτε θέλετε από iTunes και από YouTube και όλα τα i. Και εδώ πέρα σας έχω και κάμερα που μπορείτε να κάνετε FaceTime με τους φίλους σας. Το δίνω μαζί με το πληκτρολόγιο, το αυθεντικό της Apple, το ασύρματο και το ασύρματο ποντίκι της Apple. Λοιπόν, όλο αυτό δικό σας σε έναν στο τέλος της εκπομπής. 90-11-405-410, φήμη κενό, ονόμα, τεφώνυμο, 54-888. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις και αμέσως και μετά. Και μόλις γυρίσουμε θα μάθουμε ποια είναι αυτή η κυρία που οι συνεργάτες της την αναγκάζουν να κάνει δίαιτα, αλλά δεν την αφήνουν να ανέψει στη ζυγαριά. Κι όμως δεν είσαι εδώ. Gangnam Style Gangnam Style 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자
αλήθεια. Το ξέρω και ήταν τόσο ωραία που το χορεύανε, τόσο ταλαντούχε. Και όλο ο κόσμο μαζί. Και όλο αυτό ο κόσμο. Για να μα στείλει το βιντεάκι, δεν είναι πολύ ωραίο. Πολύ. Συντονίστηκαν για να το κάνω. Για πάρτι του και μα το στείλανε. Και μα σκέφτηκανε και εμά. Μπράβο, σα αρέσει. Φαντάζομαι ότι θέλετε το παιδάκι μου. Τραγούδι. Λοιπόν. Πριν ξεκινήσουμε για το διαγωνισμό μας, πάμε να σας δείξω το υπέροχο δώρο που έχω σήμερα. Έλα, μοντέλο Μαρία. Είμαι το μοντέλο Μαρία και θα σας δείξω το μοντέλο αυτό της Apple που δεν υπάρχει καλύτερο. Το πανάλαφρο που τα έχει όλα και που μπορεί να γίνει δικό σας σήμερα. Αν τηλεφωνήσετε στο 90 11 405 410, ή αν στείλετε μήνυμα αφού μου και ένα όνομα τεπώνυμο στο 54888, σε μια μισή ώρα περίπου αυτό το Apple Desktop της iMac θα γίνει δικό σας. Έχει και το υπέροχο gadget αυτό εδώ το πληκτρολόγιο. Τρλίνκ. Και έχει και αυτό. Αυτό. Το ποντίκι του. Παιδιά είναι τέλειο. Εδώ είπαμε ότι μπορείτε να βάλετε. Εδώ μπαίνει το DVD, εδώ μπαίνει το στικάκι. Όχι το στικάκι, το memory disk. Memory stick. Από πίσω έχει USB θύρες, τα πάντα. Από πού έχει USB. Εκεί μπροστά σου. Μπροστά σου, μαναρί. Κάτω, χαμηλά. Πάρε το χέρι και χάιδεψε μπροστά σου από την άλλη. Μπροστά σου, Μαρία. Όχι μπροστά από την οθόνη. Από πίσω. Από πίσω. Από την πίσω πλευρά. Μπροστά σου, αγάπη. Μπροστά μου ή πίσω μου, παιδιά. Δεν με τρελαίνετε. Δείξεις. Κοίτα. Τρομερό! Ωραία. Λοιπόν, αυτό θα γίνει δικό σας. 90 11 405 410. Πού μου και ενώ όνομα τεπώνυμο στο 54888. Έλα, Κατιναζάκι μου, να το ρίξουμε. Ναι! Ρίξτε το. Με ακούγανε. Καλλιτεχνικό κατινάζ. Έτσι λοιπόν! Παιδιά μου, δεν ξέρω, αλλά αυτό το φεγγάρι. Είναι φεγγάρι. Μας έχει φέρει, το φεγγάρι μου χλωμό. Τα μάτια, έχουμε εντάξει. Λοιπόν, παιδιά μου, τι έχετε. Ξεσκιστήκαμε να ζυμώνουμε. Λοιπόν, αφού έμαθες, Μαρία, πού είναι οι USB θύρες του iMac. Πολλές. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε τι συμβαίνει στο εξωτερικό, εντάξει. Αμέ. Εδώ πέρα συμβαίνει η λύση. Έξω τι γίνεται. Έξω, λοιπόν, θα μάθουμε ποια είναι η κρυφή σχέση ανάμεσα στην Lady Gaga και τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας. Θα μάθουμε τι κάνουν τα αγόρια που σήμερα το βράδυ τα κορίτσια θα απολαύσουν σε διπλή δόση τα αγόρια του Vampire Diaries, γιατί είναι στην επικαιρότητα ξανά και ξανά και ξανά. Θα σας δείξουμε ένα απίθανο τραγουδάκι που έγραψε μία σύζυγος για τον σύζυγό της, για την επέτειό τους, και είναι τραγικό. Κανονικά αυτός θα πρέπει να έκανε έτσι διαζυγίου μετά. Δείτε γιατί. Προσπάθησε. Είναι τρομακτικό. Και επίσης θα σας αποκαλύψουμε πόσα ακουμπάνε στον ψυχοθεραπευτή τους και τον σύμβουλο σχέσης τους η Kristen Stewart με τον Robert Pattinson, οι οποίοι είναι μαζί, γιατί πότε βγαίνει το Twilight, σε ένα μισή μήνα από τώρα. Βέβαια. Οπότε είναι μαζί τα παιδιά. Παρακαλώ. Πάμε. Πιστεύετε ότι το Bad Romance είναι ένα pop τραγουδάκι για έναν αδιέξοδο έρωτα? Πόσο λάθος κάνετε. Η πραγματικότητα είναι πως το σουξέ της Lady Gaga είναι επιβλητικό. Μάχημο. Θα τολμούσα να πω πολεμικό εμβατήριο. Ο ρωσικός στρατός το κατάλαβε. Και οι φαντάροι το χρησιμοποιούν για να έχουν στις παρελάσεις ηθικών ακμεότατων. Πλήθος κόσμου με γατάκια, σκυλάκια, κουνελάκια και λοιπά τριχωτά κατοικίδια συγκεντρώθηκε έξω από το ναό του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης στη Λίμα του Περού για να λάβουν τα πέτ την ετήσια ευλογία. Ο Άγιος με τα πέτ σας. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον και η Κρίστεν Στιούαρτ αποφάσισαν να δώσουν στη σχέση τους μια ευκαιρία ακόμα. Και για να είναι σίγουροι πως οι κόποι τους δεν θα πάνε χαμένοι, επισκέφθηκαν top χολιγουντιανό ψυχίατρο που χρεώνει $310 την ώρα. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, η οδηγία του γιατρού είναι να κοιμούνται σε ξεχωριστά κρεβάτια και για τουλάχιστον ένα μήνα να ξεχάσουν το σεξ. Αυτό, λέει, είναι το διάστημα που χρειάζεται για να κλείσουν οι πληγές και να ξαναχτιστεί η εμπιστοσύνη και η επικοινωνία. Εγώ τι να πω, αν τα λέει ο γιατρός.
Ο Liam Hemsworth πρωταγωνίστησε σε διαφημιστικό πασίγνωστη μάρκα ρούχων και ήρθε αντιμέτωπο με το βασιλιά τη ζούγκλα. Δηλαδή, όχι ακριβώ αντιμέτωπο, αφού ούτε γύρισε να τον κοιτάξει, λέμε τώρα. Περήφανο και γεμάτο, σιγουριά για τον εαυτό του που εξημέρωσε το λιοντάρι, γύρισε σπίτι και αποφάσισε να συνετήσει και την ατίθαση αραβωνιάρα του. Και τη είπε ορθακοφτά: Μάιλι ή το Twitter ή εγώ. Βλέπετε, δεν είναι λίγες οι φορές που η Μάιλι έχει βγάλει τα άπλητά του στη φόρα. Μάλιστα, κάτι παρόμοιο έχει γίνει και το 2009. Τότε το κορίτσι υπάκουσε και δεν τη τύβησε για μήνες. Τώρα θα είναι πάλι φρόνιμη. Ο Ιαν Σόμερχάλντερ και ο Πολ Ουέσλι, τα πανέμορφα αγόρια που πρωταγωνιστούν στο Vampire Diaries, σαρώνουν τα πάντα. Ο Μεν Πολ κατέκτησε την 8η θέση στη λίστα με τους πιο σεξι άντρες γυναικείου περιοδικού, ενώ ο Ιαν πρόσφατα βραβεύτηκε στα Environmental Media Awards για την προσφορά του στην προστασία του περιβάλλοντος. Και αποκάλυψε ποια υπερδύναμη θα ήθελε να έχει. That's a good question. Actually, I play a vampire on TV, and if I had any of those abilities, I would take that ability where it's this thing that my character does where he can look at you in the eye and he can make you do whatever he wants you to do. Και κούκλοι, και με διακρίσεις και βραβεία, και με ευαισθησίες, τι άλλο θέλετε. Αυτή η κυρία Ιζακλίν με το όνομα έγραψε, τραγούδησε και βιντεοσκόπησε αυτό το τραγικό τραγουδάκι και το αφιέρωσε στο σύζυγό της στη γαμήλια δεξίωση. Εγώ, κυρία Ζακλίν, αν ήμουν στη θέση του, θα έφευγα. Στο καταπράσινο θέατρο της Αυστρίας Ενταντών, τα πρόβατα βαρέθηκαν να βλέπουν τα ειδισκοί μόνο από τις βιτρίνες και αποφάσισαν να εισβάλλουν σε ένα κατάστημα. Αν και οι πελάτες ενθουσιάστηκαν που είδαν μπροστά τους το κοπάδι με τα 80 προβατάκια, τη χαρά δεν συμμερίστηκαν οι καταστηματάρχες, στους οποίους αυτή η αναπάντηχη επίσκεψη κόστησε χιλιάδες ευρώ. Let's go! Η One Direction, έχοντας πια 3 βραβεία MTV, μας παρακινούν στο καινούριο τους τραγούδι να ζήσουμε όσο είμαστε νέοι και μας δείχνουν πως μόνο μία κατεύθυνση υπάρχει. Να τους αγαπήσουμε. Άντε πάλι με τους One Direction. Ελπίζω με τους One Direction τόσες φιλεθρεάτες. Ναι, δώσε όρι. Υπέροχη One Direction, μπράβο τα παιδιά. Μπράβο, η One Direction, μπράβο, μπράβο. Ναι. Αντικειμενικά. Λοιπόν, πάμε ερωτήσεις. Επειδή είμαστε παιδιά μου εκπομπή τέχνης και πολιτισμού κατά κύριο λόγο, θέλω να σας θυμίσω ότι είχε πει ο μεγάλος Νίτσε. Αχ, ναι, πες. Φτάσαμε στο Νίτσε. Σήμερα μας ξημέρωσε Νίτσε. Μέχρι τώρα ήμασταν το πολύ Μέρλιν Μονρό. Και Όσκαρ Ουάιλντ λίγο. Καλά, πολύ τώρα. Συγγνώμη, ακούστε, επειδή είναι πάρα πολύ ωραίο. Η μοναξιά είναι για το πνεύμα, ό,τι η δίαιτα για το σώμα. Ε. Τι. Καλό δηλαδή. Όχι, βρε παιδιά, όποιος είναι μόνος του, άμα είσαι μόνος σου, το πνεύμα σου είναι... Αδύνατο. Τι. Μπράβο, ενώ όταν κάνεις δίαιτα, δεν το καταλάβω. Γιατί ούτε εσύ το έχεις καταλάβει. Τι λες, Μαρία μου, ρε. Η μοναξιά για το πνεύμα είναι ό,τι η δίαιτα για το σώμα. Μπράβο. Η δίαιτα για το σώμα σε δυνατίζει. Άρα όταν είσαι μόνος σου, σκέφτεσαι και γίνεσαι πιο δημιουργικός. Καλά! Καλά! Ο Νίτσα, παιδιά μου, εγώ όμως θέλω να σας μιλήσω για μία άλλη Νίτσα, η οποία ξέρετε τι έχει πάθει, παιδιά μου. Έλα, σταμάτα! Είναι και μόνη της. Η Νίτσα. Ναι. Και κάνει δίαιτα, δηλαδή πού να το πιάσεις. Νίτσα τη λένε. Όχι, λέω ρε παιδί μου, Νίτσα μάλιστα. Λέμε τις λοιπόν, κυρίες που είναι κάπως ζουμπουρλούδες. Θα το βρω. Ναι, δεν το ξέρεις. Θα σου πω από πού βγαίνει. Άλλο όμως είναι το θέμα μου, παιδιά μου. Αυτή η κυρία την έχουν υποχρεώσει να κάνει δίαιτα, που θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου καλό πράγμα, Μαρία μου, και να κάνεις διαμαρτυρία κι εσύ. Εκ μέρους της. Σήμερα δεν λειτουργώ. Ναι, λοιπόν. Δεν το λειτουργούμε σήμερα. Έχουμε διαβάσει. Έχετε τέλεια! Διαβάσει. Τέλεια! Έτσι σας θέλω. Ποια λοιπόν γνωστή κυρία της τηλεόρασης, οι συνεργάτες, την υποχρέωσαν να κάνει δίαιτα και δεν της επιτρέπουν να ανεβαίνει και στη ζυγαριά. Εγώ. Ο Φώτη μου, όχι η Μαρία. Όχι ο Φώτης. Η Μαρία. Όχι ο Φώτης. Φως φανερό. Ο Φώτης ή η Μαρία. Είναι φως κοίτα ποιον θα δείξει κάμερα. Ο Φώτης. Ο Φώτης. Ο Φώτης. Δεν δείχνει κανένα. Θα σας πάρω... Α, εμένα. Ο Φώτης. Έλα. Δεν απειλήσα. Απειλείς το κινητό του συνεργάτη. Το κινητό. Και μετά σε βάζουν εσένα να παίξεις. Έλα, έλα. Αλφα για σένα, Φώτη. Δεν υπάρχει αξιοκρατία. Της Ελισάβετ Κωνσταντινίδη συνεργάτες κάνουν αυτές τις παγαπονδιές. Β. Της Βίκης Σταυροπούλου ή Γ. Της Κατερίνας Τζαρίφη. Κατάλαβες τι κάνω. Και την υποχρεώ να κάνω. Ακού. Της Κατερίνας Τζαρίφη αποκαλεί. Γιατί. Γιατί η Κατερίνα έχει ένα ταμπεραμέντο που δεν θα τους άφηνε να το
καν να το συζητήσουν. Δεν είναι τα περαμεντόζα, Δίκη Σταυροπούλου. Οκ, η Κατερίνα Ζαρίφ είχε προσπαθήσει και είχε χάσει την προηγούμενη σεζόν από μοναχή τη. Α. Τι σχέση έχει αυτό. Σου εξηγεί. Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η Δίκη Σταυροπούλου. Mm. Δεν το νομίζω. Τύχη. Πες την τύχη. Στράβωσε τα δάχτυλά σου. Β. Παιδιά μου, την είδα και με έπιασε η ψυχή μου, αλήθεια σας το λέω, όντως τη Δίκη Σταυροπούλου. Εκτός το Δίκη χάσει, που αυτό είναι καλό. Παιδιά, είναι ωραίο πράγμα να την υποχρεώνουνε, Μαρία μου, να δυνατήσει και ξέρεις τι άλλο της κάνουνε. Τι, σου λέει, πάλαγκα. Για να μην ξέρει τι έχει χάσει. Της κρύβουν τη ζυγαριά και της λένε, εντάξει ρε, τώρα, κάπως είσαι. Μια χαρά, για να δω. Μια χαρά. Δείτε πώς έγινε το δικάκι μας. Έχετε δυνατήσει αρκετά. Πόσα. Δεν ξέρω ακόμα, γιατί δεν με αφήνουν να ανεβαίνω στη ζυγαριά. Δεν σας αφήνουν, γιατί, αφού είναι πολύ αισιόδοξο το μήνυμα. Είναι σχέδιο, είναι άποψη. Για να συνεχίσετε κι άλλο. Για να συνεχίσω κι άλλο. Έκανα αρκετή γυμναστική το καλοκαίρι. Σχαινόμουν, αλλά τι να κάνω. Και διατροφή. Ό,τι σχαίνομαι, δηλαδή το έκανα, δεν στο κρύβω. Αλλά λειτουργήσε. Πάλι, βέβαια και πριν σας πήγαινε πάρα πολύ. Είναι και πόδι που μπορούμε να υποστηρίξουμε, έτσι. Σας πήγαινε πάρα πολύ να είσαστε λίγο πιο πληθωρικοί. Αλλά και ξέρετε με τι αγώνα το κράταγα, επειδή μου πήγαινε. Αυτό είχε να κάνει και με τον οργανισμό, κυρίως είχε με μασάζ και το καλό φαγητό. Ναι, αγαπούλα μου. Με τη μασαμπούκα είχε να κάνει. Εντάξει τώρα, παιδιά, μην απαξιώνετε το φαγητό. Ναι, και με τη Βίκη Σταυροπούλου, όπως με τους ανθρώπους που έχουν έντονη προσωπικότητα και τα πέραμεντα και σε κερδίζει όλο αυτό που είναι. Ναι. Τώρα μου λες ότι αδυνάτησε. Δεν είχα προσέξει ότι είχε πάρει κιλά, γιατί. Ναι. Είναι άλλα πράγματα που βλέπεις σε μερικούς ανθρώπους. Σε μαγεύουν και σε έλκουνε που δεν θυμάσαι, ρε παιδί μου. Κοίτα όμως τώρα, επειδή θα κάνει και την τρελή τη Σαραντάρα, που είναι ρε παιδί μου έτσι λίγο πιο πρέπει. Πιο αδύνατη. Ρε παιδί μου, εντάξει, άμα έχεις το μυαλό σου και την ταινία, πρέπει να είναι λίγο μια πιο κομψεβάμενη. Θα την κάνει καινούργια. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία, Βικούλα. Λοιπόν, πάμε τώρα, παιδιά μου, στην Ιωάννα. Αγαπημένο από το 2000. 2003, 2011, η Χριστιανά Μπαξεβάνη μας σερβίρει τα καμώματα της ελληνικής showbiz. Τέλεια. Το 2003, παιδιά μου, ο Γρηγόρης έκανε δήλωση βόμβα. Είπε ότι δεν θα μιλήσει ποτέ ξανά για τα προσωπικά του. Τέλεια. Γιατί είναι μόνο δικά του. Συγγνώμη που γελάω, αλλά την είδα και εγώ το βίντεο, καταλαβαίνετε. Εντάξει, και ο άνθρωπος. Το 2004, νομίζω, ναι, ο Ανδρέας Μικρούτσικος έκανε πρόταση μπροστά στην κάμερα στην τότε αγαπημένη του Δήμητρα Ρουμπέση. Θα δούμε τι είχε πει τότε η Δήμητρα. Το 2006 πάλι ο Γρηγόρης παρουσίασε μία επίδειξη μόδας μαζί με τη Ζέτα στην Πάτρα και πέταγε ο σπόντι σε κατέρωθεν ο ένας τον άλλον δηλαδή. Για τις σχέσεις. Ο ένας για τη Ράνια και η άλλη για το Ρέμο. Ναι. Επίσης, ρου και ρου. Ρου. Το 2008 παντρεύτηκε η αγαπημένη Μιμή Ντενίση, το Σωτήρι Πολύζο. Και έχουμε και τις αγκαλίτσες και τα φυλάκια και όλο το παρασκήνιο. Και το... Μετά από ολικοχώρησε. Τον Αύγουστο. Και το 2009 θα δούμε το Γιάννη Γαλάτη που ήθελε να πάρει ένα υπουργείο. Το πήρε τελικά αυτό το υπουργείο. Δεν νομίζω. Κι όμως, Φώτη μου, δεν το θυμόμαστε. Γιατί το πήρε τελικά το υπουργείο. Φύγαμε. Ξέρω ότι είστε περίεργοι να μάθετε τα καμώματα της ελληνικής showbiz τα περασμένα χρόνια. Και αμέσως θα σας τα αποκαλύψω. Το 2003, στις αρχές του Οκτώβριου, όταν άρχισε το κρύο, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ξανασκέφτηκε ότι είναι καιρός για δύο και ξαναετοιμάστηκε να ξανανεύει τα σκαλιά της εκκλησίας. Αυτή τη φορά, Νύφη ήταν μια συνεργάτη του από το Survivor. Οι φήμες οργίαζαν μετά από κάθε κοινή τους έξοδο, αλλά ο Γρηγόρης ήταν κάθετος. Το τελευταίο καιρό, εγώ αποφασίσει να μην μιλάω για τα προσωπικά μου, γιατί είναι τελείως δικά μου θέματα. Ναι, και δεν ξαναμίλησε ποτέ. Σε πιο χαριτωμένο κλίμα, τα γλυκύτατα διδυμάκια της Πόπης Τσαπανίδου διαγωνίζονταν στον προκριματικό της παιδικής Eurovision. Δεν κατάφεραν να προκριθούν, όμως έκαναν πολύ περήφανη τη μαμά τους. Εμείς τα διδυμάκια. Το 2004, επηρεασμένος από τα πολλά reality που είχε παρουσιάσει, ο Ανδρέας Μικρούτσικος έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του Δήμητρα Ρουμπέση σε τηλεοπτική εκπομπή, κάνοντάς την να σας στήσει. Τη Δήμητρα που βλέπετε εκεί πέρα, θέλω να την παντρευτώ και της έχω κάνει πρόταση, αλλά επειδή πάντα μου λέει πότε και πότε και πότε. Παρά την έκπληξη, το γαμήλιο ραντεβού δόθηκε. Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, βολεύεσαι. Ναι!
Το 2005, αφού χάρηκε τον ελληνικό ήλιο, η άκαρδη Πάρης δεν άντεξε μάλλον τα οκτωβριανά πρωτοβρόχια και χώρισε με τον Πάρη, αφήνοντάς μας όλους συντετριμένους που δεν καταφέραμε να κάνουμε νύφη στον τόπο μας αυτή την άξια κοπέλα. Το 2006, την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη, η Ελλάδα καίγεται από τον προεκλογικό πυρετό των δημοτικών εκλογών. Στη μάχη της κάλπης έχουν ρηχτεί πολλοί ηθοποιοί που υιοθετούν με επιτυχία τα πολιτικά τερτύπια, χαριζοντάς μας μια κόντρα που έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα στην τηλεοπτική ιστορία. Γεια σας! Άντε από εδώ, ρε! Οι φιλίες δεν χαλάνε για τα κόμματα, ρε μαλάκα! Οι φιλίες είναι φιλίες! Παρακαλώ, κυρία Τριβίλη! Να μιλήσει εσύ για μένα! Μη μας προσπαθείτε! Έλα, έλα, έλα! Το κεφάλι μου έχει προξύλα το καρούμπαλο! Μια μέρα μετά, ο κόσμος πολύ συγκεντρώθηκε στην Πάτρα. Όχι όμως για προεκλογική συγκέντρωση, αλλά για επίδειξη μόδας που παρουσίαζαν οι τότε κολλητοί Ζέτα Μακρυπούλια και Γρηγόρης Αρναούτογλου. Και για να τιμήσουν την αρπαχτή τους και να κρατήσουν το κοινό τους, άρχισαν τις χαριτομενιές και τα υπονοούμενα. Θα ήθελα να πει κάποιος αν μπορεί να τραγουδήσει Αυτόν ηρέμο. Θα ήθελα να πει κάποιος αν μπορεί να λύσει ένα πρόβλημα ζωής σαν τη Ράνια Βρασιά. Το 2007, στην αυγή του μήνα, η Νατάσα Θεοδωρίδου κάνει τη δική της Οκτωβριανή Επανάσταση και ξεσπαθώνει. Κυρία Φουστάνου δεν ήμουν ποτέ. Κυρία Θεοδωρίδου ήμουν πάντα. Ακριβώς 4 χρόνια μετά τη χιλιοστή φορά που θα ανέβαινε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τα σκαλιά της Εκκλησίας, η αστρολόγος της εκπομπής του προβλέπει στεφάνη σε 13 τέρμινα. Εγώ το λέω σε όλα τα κορίτσια της Ελλάδας. Ο Γρηγόρης έχει έννοια για το γάμο. Κοίτα να δεις τι θα παραμείνει. Τι πάθατε, κορίτσια της Ελλάδας. 13 μήνες. Αλάνθαστη. Η Βιβί Μαστραλέξη με θάρρος αποκαλύπτει τα μύχια της ψυχής της. Έχω φοβία από μικρή και τα φοβάμαι. Όλα τα πουλιά. Ναι. Και βοηθά τους χιλιάδες ανθρώπους με πτηνοφοβία που δεν νιώθουν πια μόνοι και στιγματισμένοι. Το 2008 ο Οκτώβρης μπαίνει με το δεξί στη ζωή της Μιμής Ντενίση, αφού παντρεύεται τον αγαπημένο της Σωτήρη Πολύζο και δεξιώνεται φίλους και συγγενείς. Ο γάμος μπορεί να μην κράτησε, όμως θα έχουν για πάντα στο μυαλό τους τις λαμπερές αυτές στιγμές. Το 2009 το τελευταίο αντίο είπαν φίλοι και συνεργάτες τη γυναίκα που συνδύαζε θηλυκότητα και μαγιά όσο καμία. Τη Σπεράντζα Βρανά. Σκέψου κι άλλαξε μυαλά και κατάλαβε καλά. Δύο μέρες μετά, ο Σάββας Πούμπουρας μας διαφώτιζε. Ο αρσενικός ο γούρουνος, λοιπόν, ο κάπρος, είναι από τα πιο σεξουαλικά ζώδια, γενικότερα τα γούρουνα, έτσι. Ναι, ισχύει. Και αν έχεις και οροσκόπο στον τράγο, ποιος σε πιάνει. Ζώδια. Ζώα, συγγνώμη. Συγχωρεμένος για τελευταία φορά. Δύο μέρες μετά, ο Γιάννης Γαλάτης εμφανίστηκε κομψός με την κουστούμιά του, γιατί. Τι άλλο μπορούσα να γίνω εγώ. Λογικό. Με τι υπουργός. Πολιτισμό. Το 2010, την πρώτη μέρα του μήνα, η Κάτια Ζιγούλη μοιράστηκε μαζί μας το πώς αισθάνεται που όλες οι γυναίκες κοιτάνε το σύντροφό της σαν ξερολούκουμο. Στα δικά μου μάτια είναι πάντα ο σύντροφός μου. Το ότι τον θέλουν τόσες γυναίκες είναι πολύ ερωτικό. Δίνει μια άλλη διάσταση στη σχέση. Και αποκάλυψε πως ο Σάκης καθόλου δεν την ακούει. Πάντα τον ρωτάω. Βέβαια, εκείνος τα δικά του δεν θα με ρωτήσει. Αχ, Σάκη, γι' αυτό μ' αρέσεις. Επειδή είσαι σατράπης. Μια μέρα μετά, πρώτο τραπέζι πίστα, απόλαυσε την πρεμιέρα της Νατάσας Θεοδωρίδου ο κουμπάρος της Γιάννης Λάτσιος. Μια μέρα αφότου η Ελένη Μενεγάκη κάλεσε τον Ανδρέα Φουστάνο στο πλατό της εκπομπής της. Πρώην κουμπαρομπερδέματα. Την επόμενη μέρα, ο Γιώργος Λιάγκας και η Φέη Σκορδά ετοιμάζονταν για την πρεμιέρα τους. Όμως τα βασικά περί εκπομπής τα είχαν κανονισμένα. Την πρώτη καλημέρα, ποιος θα την πει. Μαζί θα βγούμε και θα πούμε καλημέρα. Ένα, δύο, τρία. Καλημέρα. Μια μέρα μετά η Δέσποινα Ολυμπίου μιλά για πρώτη φορά για τις φήμες της σχέσης του πρώην της Μιχάλη Χατζηγιάννη με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Έχεις ακούσει και για Ζέτα, Μιχάλη Χατζηγιάννη, τον έρωτα. Όπως τα ακούει όλος ο κόσμος. Αλλά είπαμε, αυτό δεν με αφορά. Να είναι όλοι καλά, και εμείς και εσείς, και να κάνουμε σωστές επιλογές. Αυτό. Τώρα αυτό με τις σωστές επιλογές, μπας και ήταν καρφί. Μπα. Την ίδια μέρα και μετά από 9 χρόνια επέστρεψε το Big Brother. Και η πρεμιέρα είχε βασικό στόχο την αποθέωση της παρουσιάστριας. Πάμε να συνδεθούμε με το πλατό και τη Ρούλα Κορομιλά. Φυσικά μου τη θεά. Είσαι κουκλάρα. Μακάρι να σου μοιάζω, Ρούλα. Είσαι μια θεά. Συγχαρητήρια στην παραγωγή για την επιλογή του για την παρουσιάστρια. Και κάτι τελευταίο, έχει αλλάξει πάρα πολύ, είσαι κουκλάρα. Το 2011, την πρώτη μέρα του Οκτώβρη, ήταν στραβό το κλίμα μεταξύ Έλενας και Ναταλίας. Έπεσε και ο καφές και το έφαγε ο Γάιδαρος. Έλα, πάρε Ναταλία, γιατί νομίζω σ' αρέσει κι άλλο. Δεν έχουν να φάνε. Ευχαριστώ. Πολλά λεφτά, χάλια σε καλά. Γούρι, λεφτά.
Τα κάναμε όλα επιμέ, κυρίες και κύριοι. Είναι γεγονός. Ο καφές πάνω στο φόρεμα. Βαλία, καταλάβω. Δεν πειράζει. Δεν έγινε τίποτα. Ένα φόρεμα καταστρέψαμε. Άλλα μου λέει το στόμα σου και άλλα η καρδιά σου. Αυτό το πίσω από τα λόγια κρύβονται. Δεν πειράζει. Θα φύγεις του χρόνου. Δεν πειράζει. Τζάκαλε. Δεν είναι ωραία αυτά τα παλιά. Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, θέλω να πάμε σε ερώτηση. Είμαστε 1-0, Μαριό μου γλυκό. Αγάπη μου γλυκιά. Σ' αγαπώ πολύ. Και πια τρέλα. Μαριό μου, θέλω να αυτοσυγκεντρωθείς, γιατί είναι λίγο δύσκολη η ερώτηση που θα σου κάνω. Αυτοσυγκεντρώσου. Κοιτάξτε, παιδί μου. Όχι μόνο, παιδιά μου, όχι μόνο οι άνθρωποι της τηλεόρασης και που κάνουν ψυχαγωγία. Παράδειγμα, εγώ που θέλω να γίνω τραγουδιστής και να πάω να παίξω στους δαίμονες. Εσύ. Δεν στο έχω πει, θα πάω στην Οδυσσιόν. Όχι, ένα-ένα μας τα ξεφορμίζει. Γιατί με αποσυντονίζει. Υπάρχει μια σκαλέτα. Έπρεπε να πάω στην ερώτηση μου, πετά αυτή τη χειροβομβίδα έτσι. Καλά, θα με χάσει και θα κλαίσει που κοροϊδεύει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να τον ακούσουμε μετά. Ναι, ναι. Μας πει ένα τραγουδί. Το θέμα μας είναι άλλο τέλος πάντων. Εντάξει, αλλά πες μας πας την επιτέλου. Και σου λένε και τι θα μας τραγουδίσετε για να σας ακούσουμε. Σε βαρύτητα, κύριος Κακλέας. Παιδιά, θέλω να πάω στο θέμα μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα. Λοιπόν, ακούστε. Υπάρχουν και κάτι άλλοι άνθρωποι της τηλεόρασης που κάνουν ενημερωτικά πράγματα. Οι οποίοι όμως έχουν μια λαχτάρα. Ένα πάθος με το τραγούδι. Και το εκφράζουν. Και στα διαλύματα και παντού. Ωραία. Πάει το μυαλό σας. Ποιος μπορεί να είναι αυτός ο κύριος της τηλεόρασης. Αμέρι. Ναι. Δώσ' μου εσύ τρεις περιπτώσεις και εγώ θα στο βρω. Έχετε διαβάσει καλά. Πολύ καλά. Τέλεια μπορώ να σου πω. Ποιος λοιπόν γνωστός παρουσιαστής που έχει αιμονή με το ρολόι του, βοηθάω. Παλαιότερα φλέρταρε με το λαϊκό τραγούδι. Φώτης. Τι έγινε, παιδιά. Είδες το τσιφτετέλι τι μου έκανε. Σε έχει πάρει σήμερα ένα φαλάκι, Μαρία. Αλφα. Έλα χαλάλι του τα γόρι. Αλφα για σένα, Φώτη μου. Ο Δημήτρης Καμπουράκης είναι αυτός ο γνωστός παρουσιαστής. Β' ο Θοδωρής ο Τρακάκης. Ή γάμα ο Γιώργος ο Παπαδάκης. Εύκολο. Για πες. Γιατί είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική κίνηση που κάνει ο Θοδωρής Δρακάκης. Η ώρα είναι ακριβώς και βλέπει το ρολόι του. Από αυτήν τη λεπτομέρεια λέω το Β. Ναι. Αχ, δώσε μου τον πόντο μου. Όντως, ο Θοδωρής Δρακάκης έχει μία αιμονή με την ώρα και με το ρολόι του. Αλλά αυτό το πάθος, το κρυφό, το άσβεστο, θα τολμούσα να πω, για το λαϊκό τραγούδι δεν το ήξερα. Το ανακάλυψα βλέποντας τα νέα του Αντένα πριν από πολλά χρόνια. Αλήθεια. Πριν από 20 συγκεκριμένα. Μπα. Ευχάριστη δυσάρεστη, σαν θες ανειδείς του Star Channel από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα 2 παρά 27 πρώτα λεπτά. Ευχάριστη δυσάρεστη, σαν θες ανειδείς του Star Channel από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα 2 παρά 22,5 πρώτα λεπτά. Ευχάριστη δυσάρεστη, σαν θες ανειδείς του Star Channel από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα 2... Κόλλησε. Αγόρι μου, αλήθεια μου και αίμα μου, χαρά μου και άνθρωπέ μου. Μείνε κοντά μου μια ζωή, όλα για μένα είσαι εσύ. Μείνε, πώς θες να σου το πω, εγώ εσένα μόνο αγαπώ. Μείνε, πως θες να σου το πω, εγώ εσένα μόνο αγαπώ. Θυμάστε τον Καμπουρίδη, παιδιά. Νάιντις, έτσι. Ναι, καλέ, Καμπουρίδη που έβγαινε με το καπέλο το καμπόικο. Και έλεγε το πάταμε να με γλιτώσεις μια φορά, να με προδώσεις. Πω, θα το κάψω κάποια ώρα το δεγέ παλό. Έλα, πες το. Να με γλιτώσεις μια φορά, να με προδώσεις, πάτα με.
στους δαίμονες μια χαρά θα τα πας. Τι θα κάνει δαιμονισμένο. Το δαιμονισμένο, ναι. Το πύργο δαίμονες. Που έχει χάσει τη φωνή του. Μου το έχει μπει μέσα του ο σατανάς. Πώς πάει, πώς πάει. Το μυαλό μου, ιδέες... Κλείσε καλά, κλείσε, μπερδεύετε. Δαίμονες. Έλα πάλι απ' την αρχή, έλα, έλα. Με καταστρέφουν, με εξουσιάζουν, φρικιά και δαίμονες, γύρω μου τρέχουν και με προστάζουν, ιδέες αίμονες, δαίμονες. Μπράβο. Εγώ θα σε έπαιρνα. Μπράβο, και εγώ. Θα της πω και όλες, βέβαια, βέβαια. Θα της πω και ένα καλό λόγο. Έχουμε τα μέσα, Γιάννη μου. Άμα τα κάνει κομμωδία. Λοιπόν. Ακούστε μου, κυρίες και κύριοι. Σηκώ, τι θα κάνουμε. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι κρατώ στα χέρια μου αυτό εδώ το iMac. Το iMac, το απόλυτο μηχάνημα. Ναι! 500 γίγα μεγάλες δυνατότητες για... η οθόνη είναι εξαιρετική, το βλέπετε, 21,5 ίντσες και πάρα πολύ καλή ανάλυση. High definition, βλέπετε τα πάντα, βλέπετε DVD, βάζετε το στικάκι σας και μαζί με αυτό δίνω και το ασύρματο, το πληκτρολόγιο αυτό της Apple, αλλά και αυτό εδώ το ποντίκι, το ασύρματο επίσης της Apple. Ένας από εσάς θα τα κερδίσει αυτά και αυτός θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τηλέφωνο. 90 11 405 410, η φημή και ενώ το ονοματεπώνυμό σας στο 54888. Και δείτε και τι... θέλετε να δούμε και το κορίτσι που κάθεται έτσι περίεργα. Το είδαμε το κορίτσι, μπράβο. Αμάντια αυτά τα κορίτσια. Όπα λαμάνα μου. Μεσούλα. Όπα λαμάνα. Έλα, μάνα μου. Σήμερα, παιδιά μου, είναι 5 Οκτώβρη και είναι η Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Και σας έχω ετοιμάσει ένα ωραιότατο όπαλα που έχει σχέση με μαθητές, με καθηγητές, τους φοιτητές, φοιτητές. Θα δούμε τα αγαπημένα μας τα παλιά τα τραγούδια, αλλά σας έχω βρει και. Χριστίνα Γνωστοπούλου. Μπράβο, Γιάννη μου. Το ξέρω, το ξέρω. Και Αλέξε σου έχω. Και Ουά. Και Δημητρικό Κοτά. Όπαλο αφιερωμένο στο Γιάννη Πουλόπουλο. Θα κάψουμε πάλι. Όπα, λα μάνα μου! I'm begging you. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών που γιορτάζεται κάθε 5 του Οκτώβρη, ήρθε η ώρα να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε με παλιές και νέες επιτυχίες αφιερωμένες στον κλάδο. Όπαλα μαθητικό! Ξεκινάμε με το απόλυτο άσμα για το μαθητή και ίσως το διαχρονικότερο. Πιο καλός ο μαθητής από τον αξέχαστο Γιώργο Ζαμπέτα. Ο πιο καλός ο μαθητής ήσουν εγώ στην τάση. Η δασκαλή σε είχανε μη βρέσει και μη στάξει. Το 2006, οι Going Through, έχοντας το πλευρό τους τον Πασχάλη, διασκεύασαν το σχολείο των θρηλυκών Olympians. Η συνταγή αναμφίβολα επιτυχημένη. Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο, καθώς ήμουνα στο διπλάνο φρανείο, κι όταν μου έδινες το βιβλίο, μου λέγες αγαπώ. Αποτελεί ενδεχομένως το πιο νοσταλγικό τραγούδι για όσους έχουν τελειώσει το σχολείο. Ήταν 1998 όταν η Άννα Βύση συμπεριέλαβε στο άλμπουμ της τώρα τα μαθητικά χρόνια. Νοσταλγικός είναι και ο Δημήτρης Κόκοντας, μιας και τραγουδά για θρανία, σχολεία, τσάντες και παντός είδους σχολικά που το έχουν λείψει. Όσο μου λείψαν τα χρόνια στο σχολείο και τα όνειρα στο ξύλινο θρανείο, όσο τα θέλα το χρόνο να γυρίσω και την τσάντα μου. Και από τα μαθητικά, στα χρόνια του Πανεπιστημίου, με τον Νίκο Καρβέλα, να αφιερώνει το ακόλουθο άσμα στους φοιτητές. Το Πανεπιστημίο δεν βγαίνει δίχως φροντιστήριο. Το Πανεπιστημίο δεν βγαίνει
και έστω και μια κορασίδα που δεν έχει ερωτευτεί τον καθηγητή της, ας σηκώσει το χέρι. Στις υπόλοιπες αφιερώνουμε εξαιρετικά το κύριο καθηγητά της Χριστίνας Αναγνωστοπούλου. Μπορεί η Αλέξη να μην ήταν καλή στα μαθηματικά, ήξερε όμως να μετρά φαρσί τις ώρες που θα συναντούσε τον καλό της. Με τη μοναδική Δέσποινα Βανδύ και τη σχολική της ποτιά φόρεσε και για το πώς επιβιώνει ένα κορίτσι πράμα στο δύσκολο τούτο καιρό τραγούδισε. Κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ενώ οι ποδιές έχουν καταργηθεί τόσα χρόνια, όταν κάνει κάποια τη μαθήτρια, φοράει ποδιά. Πώς να το δείξει. Γιατί έχει τα νέα παιδιά έχουν μνήμη ποδιάς. Τα μάνγκα είναι full ποδιά όμως στην Ιαπωνία. Ναι, αλλά στην Ιαπωνία φοράνε στολή. Στην Ιαπωνία υπάρχει όμως στολή. Φοράνε στολή. Και τα πόδια παραπέμπει. Ναι. Καλά, τώρα που το λέτε, συλλεκτικό στο Star βρείτε το, σαν χειμωνιάτικη χιλιακάδα, πρώτο επεισόδιο, Βάνα Μπάρμπα με ποδιά. Που ανεβαίνει πάνω σε μία μιλιά και βλέπει κάποιος το βρακάκι. Φυσίλε. Πουλ μπάρμπα. Όταν λέμε μιλιά με μίλα. Φαντάζομαι. Είχε μίλα η μιλιά. Εγώ το βρακάκι έβλεπα. Α, εντάξει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, όμως να σας πω κάτι. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Η τηλεόραση έχει γίνει πάρα πολύ. Πώς να το πω. Ανθρωποφαγική. Ναι, παιδιά. Α, έλα. Γιατί παλιά, ρε παιδί μου, εντάξει, τουλάχιστον η μία εκπομπή κοροϊδεύει την άλλη. Ναι. Τώρα. Κοροϊδεύει η εκπομπή τον εαυτό τη. Ναι, ρε συ Μαρία. Αλήθεια. Και ειδικά κάτι παρουσιαστές, όνομα και μη χωριό, κοροϊδεύουν τους συνεργάτες τους. Και τους κάνουν νιάνια νιάνια νιάνια. Επιτρέπει. Γελάς. Δεν βλέπω. Γιατί γελάς. Λοιπόν, για λέγει. Έχετε διαβάσει καλά. Τέλεια! Ακούστε λοιπόν τι έχει γίνει τώρα. Ναι. Ποια παρουσιάστρια, όταν διαφωνεί με τους συνεργάτες της και γίνεται έξαλλη, σηκώνεται και τους κοροϊδεύει μέσα στα μούτρα τους. Παρακούστε, Μαρία. Η Μαρία. Παιδιά, εντάξει. Επειδή εντάξει, ρε φίλε, άσε μας, ρε φίλε. Λοιπόν, επειδή Μαρία, δύο πρόσεξε. Πόντους, γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο. Α. Η Ελεονόρα ή Μελέτη είναι αυτή η παρουσιάστρια που κοροϊδεύει μέσα στα μούτρα τους τους συνεργάτες της. Β. Η Ελένη Μενεγάκη, η Γάμα, η Μαρία, η Λιάκη. Είναι αυτή η παρουσιάστρια. Θα πω το Α. Η Ελεονόρα Μελέτη. Έτσι γουστάρω! Έλα! Πάρε πόντο! Το ξέρεις, αυτό είπε στην τύχη. Μου το έπανε. Ποιος το είπε. Παιδιά, σας παρακαλώ. Δηλαδή, έλα. Δηλαδή, άμα είναι έτσι... Όχι, σκονάκια. Μπράβο. Να κάνω κι εγώ το... Θα βγάλει τα νύχια του Black Dragon και θα σας πάρει την καρδιά. Και μετά... Θα σβήστε κάτι μας. Λοιπόν, Μαρία μου, δεν θα το πιστέψεις. Είχαν ξεκινήσει μια κουβέντα στην πρωινή μελέτη σχετικά με τις φωτογραφίες της Μίτλετον που βγήκε τόπλες, αν θυμάσαι, και προσπαθούσε η Έρμη Τζορτζέλα να υποστηρίξει την κακομοίρα τη βασιλική οικογένεια με το αυτό που έπαθε. Καλά, να σου πω, δεν πειράζει να το δούμε. Είμαστε να συνέλθεις και τι τραυλίζεις. Δεν είναι κινηθνητή, δεν πάμε εμείς διακοπές. Και τι να πάει, με μαγιό και στέμα δηλαδή να κάνει μπαλκόνι. Όχι, και πέρα από αυτό δεν είναι δημόσιο χώρο, βλέπεις με μπαλκόνι. Είναι ιδιωτική βίλα, αγάπη μου. Να σου πω κάτι, ας υποθέσουμε ότι είσαι στάρ του Χόλιγου, δεν είσαι πριγκίψα. Εμένα τώρα λες. Εσένα το λέω. Σαν στάρ του Χόλιγου δεν με ενδιαφέρει. Αλλά πριγκίψα θα κάνει μόνο να ξέρεις. Είσαι Τζορτζέλα
Και πας με το σταμάτι σε μια ιδιωτική βίλα στην Άνω Πετούλα, εντάξει, λοιπόν. Και όπως κάνεις τις διακοπές σου, ξαφνικά βλέπεις την επόμενη εβδομάδα σε όλα τα σκανδαλοφυρικά και καλά και κοσμικά και ωραία και νόμιμα και παράνομα περιοδικά. Φωτογραφίες εσένα με το σταμάτι, να σου τρίβει ο σταμάτης το ποπούλι και να σου βάζει λάδι. Εσύ δεν θα νιώθεις παραβίαση που δεν είσαι ούτε θα μας ακούσουν μέχρι τη Λιβύη θα φτάσει το ουρλιαχτό. Θα μπει με την τσάντα εδώ ένα πρωί, εκείνο το πρωί στο κανάλι, θα μπει έτσι μέσα. Έξαλλη είμαι! Ποιο το έκανε αυτό, να μου βρείτε το όνομα! Να το πάρω εγώ ένα τηλέφωνο! Έξαλλο είναι ο Σταμάτης! Τι θα πω εγώ τώρα στο Σταμάτη! Πείτε μου εγώ τι θα πω στο Σταμάτη! Αυτό θα κάνει. Αυτό θα είναι έξαλλη λόγω του Σταμάτη που θα έχει γίνει χαμό. Αλλά ο Σταμάτη δεν είναι ο πρίγκιπα Βίλιαμ και εγώ η Κέιτη. Μόνο τι μέρε που δεν βρίσκει με την Ασέξαλλη, έξαλλη με τη μύγα που η μουρμούρα που θα ακούσει το ζεύγος από την Ελισάβετ Ρεσί Ελονόρα είναι απερίγραπτη. Παναγιά μου! Ούτε τρέλα! Δεν κατάλαβα τίποτα, αλλά παίζει ένα Σταμάτης πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά και η άλλη γλωσσοκοπάνα. Θα πάει η Τζορτζέλα. Για την Τζορτζέλα λέω. Λοιπόν, κουιζάκι. Πολύ διαγωνισμό. Και break, αλλά μετά έχουμε να πούμε κι άλλα. Αυτή, παιδιά μου, δεν το φαντάζεστε ποια είναι, γιατί έχει γίνει σαν κακό χρονονάκι. Όχι, παιδιά, να σας πω κάτι. Η φωτογραφία είναι πειραγμένη. Αυτή να τη σκεφτείτε πιο κοντοκάπουλη και πιο φαρδούλη. Και πιο πάνω χοντρή. Από όσα, 50. 46. Τρόπο κάτι. Δεν είναι 50. Καλά. Είναι καλά. Φούμου κενό, το ονοματεπώνυμό σας. Ξέρετε, δεν ξέρετε. Ή 90 11 405 410. Ένας από εσάς θα κερδίσει αυτό το iMac, παιδιά μου, που βλέπετε εκεί. Αυτό το υπερμηχάνημα, το οποίο είναι εξαιρετικό. Με μεγάλη οθόνη, 21,5 ίντσες, μεγάλη ανάλυση. Έχει κάμερα και ηχεία και μικρόφωνο για να μπορείτε να κάνετε και FaceTime. Λοιπόν, έρχεται μαζί με το πληκτρολόγιο της Apple και μαζί με το αυθεντικό ποντικάκι της Apple, το ασύρματο. Λοιπόν, τα πάμε τα συμφωνήσαμε. Και μετά. Και μετά θα σας αποκαλύψω πως η οικονομική κρίση χτύπησε ακόμα και το Beverly Hills, το Hollywood, τους λόφους, του Star, όλα. Τραγικά υποφέρουν, έχω αποδεικτικά στοιχεία. Πράγμα. Θα δείτε όλα τα ποσά, πόσα έχουν χάσει. Τραγικό. Τέλεια. Μείνε κοντά μου μια ζωή, όλα για μένα είσαι εσύ. Είναι 26 χρονών, έχει κάνει και, κάποια άλλα τραγούδια και ηθοποιός έχει υπάρξει. Και η Μελίνα Ματσούκος που έχει κάνει η σκηνοθεσία του βίντεο κλιπ, έχει κάνει και για την Beyoncé πάρα πολλά. Και για τη Ριάννα και γενικά για πάρα πολλούς γνωστούς. Είναι Αμερικάνο, Τζαμαϊκάνο, Κουβανί, είναι ένα μείγμα η Μελίνα. Πιο μοντέρνα είναι τούτη από την αδερφή της πάντως. Τούτη. Και ίσως και πιο ωραία είναι. Είναι μικρούλα, είναι ωραία. Καλά, και η άλλη δεν είναι μεγάλη, αν και κρύβει χρόνια από την. Ναι, κρύβει. Η άλλη κρύβει. Όλοι τσακωνόμαστε για το πόσο είναι. Ναι, ναι, ναι. Πόσο είναι. Ξέρω εγώ. Θα κοντεύει 30 σίγουρα. Σίγουρα. Λοιπόν, κουιζάκι παρακαλώ πάρα πολύ. Για να δούμε μια άλλη Αμερικανή. Άντε Αμερικανής. Πάλι. Ποια είναι αυτή, βρε, παιδιά μου. Καναδέζα είναι. Ωραία, να βοηθήσω λίγο. Είναι καπές. Ναι, πολύ σοπερό αυτό. Φόρουσε κόκκινο μαγιό κέτρι. Εντάξει. Ναι, ρε, παιδιά, να το βρούνε, γιατί έτσι που τη δείχνουμε από πίσω.
τόσο ψηλή και λεπτή, τραβηγμένη με φακό που τη μακραίνει. Δεν γίνεται. Δεν είναι ψηλή αυτή που λες. Δεν φαίνεται. Είναι καλέ. Ναι, εδώ που είχε έρθει στη Μεγάλη Βρετανία, δεν θυμάστε το στάρ, τι κράξιμο τη είχε ρίξει. Αυτό το στάρ όμως. Ναι, ναι, την καλή κουβέντα την έχει. Φούμου κενό, ονοματεπώνυμο. Φούμου κενό, ονοματεπώνυμο στο 54888 ή 911-405-410 και μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε αυτό το υπέροχο iMac που βρίσκεται τοποθετημένο στο στούντιό μας και θα βρεθεί στο σπίτι σας. Λοιπόν, iMac το γνωστό, το Apple το σωστό, το μαζί ξέρω. Με το μετασέα του κεδαμένου, δηλαδή το πληκτρολόγιό του και το ποντίκι του το ασύρματο. Είναι ένα εξαιρετικό μηχάνημα 500 γίγα. Νόμισα ότι γύρναγε τώρα να με κοιτάξει έτσι όπως ότι ήταν έτσι, σκιάχτηκα λίγο. Ότι γύρναγε μόνο του το iMac να σε δει. Γυρνάνε τα iMac και με αντικρίζουν. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας ενημερώσω πως η οικονομική κρίση και αν έχει χτυπήσει το Love του Hollywood. Γιατί είναι κουραστικό. Κοίτα, όλοι λένε ότι η κοινωνική συνοχή απειλείται γιατί έχουμε φτάσει σχεδόν... Καλέ, τι ανάγκη έχει ο Love του στρέφει. Έχουμε φτάσει σχεδόν στα 48-50 εκατομμύρια οι άνεργοι στις χώρες του ΟΣΑ. Οκ, προχθές βγήκαν αυτά τα στοιχεία. Λοιπόν, θα υπάρξουν πάρα πολλοί άλλοι άνεργοι και στο Hollywood έτσι όπως πάει το πράγμα. Και σας έχω πόσα εκατομμύρια έχουν χάσει ετησίως από τον Άστον Κούτσερ μέχρι τον George Clooney. Από την Ατζελίνα Τζολί μέχρι την Τζένιφερ Άνιστον. Από τον Ντικάπριο μέχρι τον Τζον. Τον Τζόνι τον είπα. Τον Τζόνι τον Ντεπ. Τον Τζόνι τον Ντεπ τον είπα. Δεν τον είπε. Τον Κάμερον Ντίας. Και όλοι αυτοί πόσα έχουν χάσει. Πάρα πολλά. Σας έχω όλα τα ποσά. Και σας έχω όλο το δράμα του να είσαι στα Ρούμπα και να μειώνονται κατά 5 με 10 με 12 εκατομμύρια τα έσοδά σου ετησίως. Τραγικό. Pero es verdad que quizá tenía que hacernos más caso. La democracia es una gran mentira la que tenemos ahora mismo. Είναι να απορρεί κανείς με την συμπεριφορά των πολιτών της Ευρωζώνης. Επειδή δηλαδή ο Ραχώη αποφάσισε να επενδύσει σε ακόμη πιο σκληρά μέτρα λιτότητας με περικοπές 40 δις ευρώ για να σώσει τις τράπεζες και όχι τους πολίτες, πρέπει τελευταίοι να κάνουν διαδηλώσεις, απεργίες, λοιπές υπερβολές. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή οι stars τι να πούν, που χάνουν το ένα εκατομμύριο μετά το άλλο για να ποζάρουν την ομορφιά τους, να κηρύξουν στάση εργασίας και να μην έχουμε showbiz. Και τότε, με ποιον θα ασχολείται ο κόσμος που δεν έχει ζωή? Ισπανοί και λοιποί λαοί που γκρινιάζετε γιατί τα έσοδά σας συρρυκνώνονται, σας εγκαλώ σε τάξη. Ακολουθούν παραδείγματα σωστής συμπεριφοράς. Πάρετε παράδειγμα από τον Άστον Κούτσερ, το νέο που όταν δεν τοποθετεί κέρατο σε συντρόφους, αμείβεται με 17 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο για τη συμμετοχή του σε σειρά που συγκεντρώνει 14,7 εκατομμύρια τηλεθεατές ένα επεισόδιο. Οπότε στον Άστον αναλογεί μόλις ένα δολάριο και κάτι ανασυσκευή. Που είναι τίποτα, που είναι τσάμπα. Ή ας παραδειγματιστείτε από τη στάση του ταπεινού Clooney, ο οποίος συμφώνησε για μισθό μόλις 300.000 δολαρίων για τους απόγονους, ενώ 12 χρόνια πριν είχε τσεπώσει 10 εκατομμύρια δολάρια για μία και μόνο καταιγίδα. Ο George καταλαβαίνει τι σημαίνει θυσία Ευρωπαίου του δρόμου. Αν πάλι δεν συμπαθείτε τον Γιωργάκο, στρέψετε το βλέμμα στον ξαθόψυρα. Το ξέρεις αγαπητέ Χωσέ ότι ο Ντικάπριο, μοντελοπνίχτης και αμνησιακός σε θέματα υγιεινής, είχε φέτος έσοδα ύψους 37 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ μια χρονιά πριν τσέπωσε 50 εκατομμύρια δολάρια? Τραγικός ήρωας, ο Λεό. Αλήθεια. Βράχος της αντιδράσης του απέναντι στη λιτότητα του Hollywood αποδείχθηκε και ο Will Smith που κέρδισε μόλις 30 εκατομμύρια δολάρια φέτος, ενώ 5 χρόνια πριν τσέπωνε 80 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Και αυτό είναι κατάτια. Αλλά ο πρίγκιπας του Μπελέαρ, αντί να πάρει τους δρόμους, έβγαλε στο κλαρί τον γιο του, ο οποίος μόλις έκανε και το μουσικό του ντεμπούτο, υποστηρίζοντας ότι είναι ο πιο cool 14χρονος από κάθε άλλο cool 14χρονος σε όλη τη γη. Μεγάλη idea. Εννοείται ότι καμία αντίδραση απέναντι στη νέα μισθολογική πολιτική του Beverly Hills δεν έφερε ούτε καν ο Johnny Depp, ο οποίος 3 χρόνια πριν κέρδιζε 75 εκατομμύρια δολάρια, πριν 2 χρόνια έπεσε στα 50, ενώ φέτος η επίδοσή του είναι τραγική. Κάπως στα 30 εκατομμύρια δολάρια. Κάπως δράμα για έναν Johnny που περνάει πόνο χωρισμού και πρέπει να ξεπεράσει το γεγονός ότι η Vanessa η Παραντή έχει νέο αγόρι. Τον ψυχοθεραπευτή πώς θα τον ξεχρεώσει, ε? Δηλαδή, Ισπανέα αγανακτισμένα και λοιπά pigs.
πόσο πρέπει να αγανακτήσει η Κάμερον Δίας, που φέτος κέρδισε μόλις 34 εκατομμύρια δολάρια, ενώ 4 χρόνια πριν πλήρωνε το ρεύμα, το νίκη, με 16 εκατομμύρια δολάρια έξτρα. Τι να πει η κουβανοσουηδέζα στάρ που από την κορυφή των καλά αμοιβωμένων βρέθηκε πίσω από την προδότρα Kristen Stewart, η οποία φέτος και τον πιο σεξι της χρονιάς πίκρανε και 34 εκατομμύρια δολάρια κέρδισαν και μόλις 24. Να την κάνει τόπι στο ξύλο? Τι! Και συνεχίζω. Πώς πρέπει να αντιδράσει απέναντι στην ανέχεια η Αντζελίνα Τζολί και το δεξί της πόδι, που πέρσι έκανε αποτρίχωση με 30 εκατομμύρια δολάρια και φέτος δεν μπορεί να πληρώσει μάνι πένι γιατί έφαγε μείωση 10 ολόκληρα εκατομμύρια δολάρια? Να αφήσει την τρίχα να ανεμίζει? Να αφήσει γένια πένθους? Πώς θα ξυριστεί επιτέλους κι αυτή? Αγαπητέ Ευρωζωνίτη, σου ευχηστώ την προσοχή. Σύνερθε, συμμαζέψου. Τι πάει να πει δεν θέλεις αλληλειτότητα? Τι πάει να πει πληρώνεις ελάχιστα? Τι πάει να πει δεν έχεις ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και βλακίες τούμπανα? Το ξέρεις ότι η συμπατριώτησα Ανιστοπούλου βρέθηκε από τις 10 πιο πλούσιες στάρ στη θλίψη του να καταθέτει μόλις 11 εκατομμύρια δολάρια στον λογαριασμό ταμιευτηρίου που ταπεινά συντηρεί? Πού πήγαν τα 30 εκατομμύρια που κέρδιζε 12 μήνες πριν? Στον αέρα πήγανε. Τι να κάνει η Τζένι ρε φίλε, να κρύβεται και αυτή πίσω από τον Κασίγιας? Παραδειγματίσου, κάνε το στομάχι σου κόμπο, την καρδιά σου πέτρα και σκίσε την τσέπη σου. Δεν θα σου χρειαστεί. Εκεί στα σούπερ μάρκετ να αφήνουμε κανένα μακαρόνι. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα μακαρόνι. Να το στείλω στον Beverly το μακαρόνι. Θα στείλω μια βίδα στον Τζόνι τον Τεφ. Και εγώ, Μαρία μου. Εμείς δεν στείλουμε δύο βίδες, στείλω ένα φιουγκάκι. Παρακαλώ πολύ, θέλω ερώτηση. Είμαστε 2-1 και θα κάνω... Τη διαφορά. Την καρδιά μου πέτρα. Ναι. Να χάσω. Φώτη μου, Φώτη μου, Φώτη μου. Γιάννη μου. Παιδιά μου, ειλικρινά, τώρα θα καταλάβετε πόσο πολύ μας έχει λείψει ο Κώστας Χαρδαβέλλας που είχε εκείνη την εκπομπή που λεγόταν Η Πύλη στον Εξήγητο. Εμένα πάρα πολύ, μα την Παναγία. Θα μας το έχει λύσει το μυστήριο, Μαρία μου, διότι παιδιά μου κυκλοφορεί μία κατάρα. Μεγάλη. Η οποία ξέρεις που πάει, Φώτη μου, και κατσικώνεται πάνω σε μία συγκεκριμένη ζώνη της ελληνικής της τηλεόρασης. Και όποιος πάει σε αυτή τη ζώνη. Πέφτει. Όχι. Μετά συγχωρήσεως, μονίμως τρέχουνε τα πηγάδια. Παθαίνει, θέλει να πάει προς νερού του. Δεν μπορεί να κρατηθεί. Η φούσκα του πάει να σκάσει. Παιδί μου, έχει κατάρα σου λέω. Με το που πάει στη ζώνη, μετακομίζει. Τσιρου, 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 τσιρου. Συχνοούρια. Αυτό. Μάλιστα, για λέγε λοιπόν. Και το άλλο το ψηλό. Έχετε διαβάσει καλά, κυρίως. Τέλεια, 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 πάμε. Ποια λοιπόν ζώνη της τηλεόρασης είναι καταραμένη? Και όσοι έχουν εκπομπή παθαίνουν συχνοουρία. Μαρία. Ολοφάνερο. Ολοφάνερο, ολοφάνερο. Μαράκι είσαι. Σωτήρη κανόνισε. Για συγκεντρώσου και απάντησέ μου λοιπόν, Μαράκι. Α. Η πρωινή ζώνη είναι που έχει αυτή την κατάρα. Β. Η μεσημεριανή. Η Γ. Η απογευματινή. Απογευματινή είμαστε εμείς. Και τι που δεν σε έχει πιάσει εσένα να πας προς νερού. Ναι, αλλά δεν είναι κατάρα. Άμα ήταν η κατάρα... Θα το ξέρα. Θα το ξέρα. Σωστά και αυτό. Θα έλεγε πάλι η κατάρα με. Και πιο λογικό είναι, θα πω το Α. Χαζί είσαι. Χαζί είσαι. Γιατί ρε παιδιά, είμαι σημεριανή. Ναι, Μαρία μου, ναι, ναι, ναι. Ένα θα σας πω, παιδιά. Τόλμησε να μετακομίσει η Ελένη Μενεγάκη στη μεσημεριανή. Μα τι κατάρα στο πάνω στον καλύδι. Πήγε η Ελεονόρα η Μελέτη από πέρυσι στο πρωί, πήγε το μεσημέρι. Να τι κατάρα. Δεν κρατιέται, δεν κρατιέται. Τι. Λάμπης, λάμπης από την Αθήνα, από τη Λάρισα, από τι τα λάβω, Φερόνια, από τη Θεσσαλονίκη. Κλειδωμένη σε μια τουαλέτα. Τι να λάβω, κύριε Ψουμιάδη. Τόσο ζέτα Θεοδωροπούλου που άκουσα τέτοιο αφιέρωμα. Συγγνώμη, αλλά τόση ώρα που κατουριόμουν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πω να κατουρίσω. Να ρωτήσω κάτι. Να πάω για πιπί μου. Σε πόση ώρα τελειώνουμε. Διάλειμμα ποτέ έχουμε. Πρώτον, θέλω πιπί, θα σκάσω. Και δεύτερον, θέλω να πω και κάτι ακόμα, γιατί έχω μια λιγούρα. Έχεις ανάγκες, δηλαδή. Και δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα, η μέρα είναι λίγο δύσκολη. Την καημένη. Τώρα είναι το φουστάκι αυτό, τώρα. Είδαμε το γιαπωνέζικο. Ναι, 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 ναι.
Υπάρχει η κατάρα ή δεν υπάρχει. Είναι άσε μας, Γιάννη. Η face κατάρα είναι που δεν σε παίρνουν στους δαίμονες. Να γελάσει το χιλάκι μας λίγο. Έλατε, δεν έχει το χιούμορ αχ, Ρεάννα. Πού να κάνουμε έκφραση, Μαρία μου. Χρυσάφουν, κάνε τις δραματικές σου τις σκηνές. Και κράτα τον Κουίντα. Μόλις δεις ότι ο κόσμος έχει βαλαντώσει πολύ, ρίξε ένα Γιάννη. Να Μονέ! 10 χρόνια σαν την κοπαγίδα θα πάνε οι δαίμονες. Λεφτά! Λοιπόν, Μάτα. Θέλω να πάμε τώρα να αφήσουμε το Γιάννη να πάμε στην Νιόβη. Ναι, λοιπόν, έχουμε τον Ντόμ Κρούζ, ο οποίος εδώ και πάρα πολλά χρόνια μονοπολεί το ενδιαφέρον και είναι πάντα στην πρώτη γραμμή. Και τώρα ξέρεις με το διαζύγιο και όλα αυτά. Βγαίνει διάφορο. Διαζύγιο. Καλέ, δεν χώρισε. Δεν το έμαθα. Τρίτο ωραία. Διαζύγιο λοιπόν για τον Ντόμ Κρούζ. Ξέρει ότι είναι έγκυος η ζυγούλη και δεν ξέρει ότι χώρισε ο. Απίθανο. Ναι. Ναι. Ο Βαγγέλης Τόνος έχει βρει και ένα τρομερό πράγμα το οποίο έχουν κοινό και τα τρία διαζύγια του. Άμα το δείτε, δεν το πιστεύετε. Δεν ξέρω τι κρύβεται πίσω από αυτό το στοιχείο που έχουμε βρει. Αλήθεια. Μπορεί. Η συντολογία βρίσκεται σε πολλά πίσω από τη ζωή του Τόμ Κρούζ και παίζει μεγάλο ρόλο πλέον. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα αφιέρωμα που έχει τους ρόλους του, τη ζωή του, τα αισθηματικά του, τις μεταμφιέσεις του από όλα. Πάμε. Είναι σίγουρα ένα από τα πιο γερά χαρτιά του Hollywood, ακόμα και σήμερα που έχει κλείσει τα 50 του χρόνια. Ο Tom Cruise, εδώ και 30 χρόνια σχεδόν, έχει μονοπολίσει τα πρωτοσέλιδα και ξέρει να παίζει το παιχνίδι της δημοσιότητας πολύ καλά. Η αρχή, μερικοί αριθμοί. Ο Tom Cruise έχει βγει από το 1986 μέχρι το 2001 6 φορές πρώτος ηθοποιός στον κόσμο στο box office, κάτι που αποτελεί ρεκόρ. Το 1990, το περιοδικό People τον ανακήρυξε πιο σεξι άντρα εν ζωή. Το 2006, ψηφίστηκε πιο ισχυρός ηθοποιός στο Hollywood, αλλά ταυτόχρονα και ο πιο ενοχλητικός από ένα άλλο έντυπο. Το 2007, έπεσε στην 5η θέση και ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει βγει από τη δεκάδα. Ο πρώτος ρόλος που έβαλε τον Tom Cruise για τα καλά στο χάρτη ήταν το 1983, στην ταινία «Οι επικίνδυνες business ενός πρωτάρι». Από άγνωστος μεταξύ αγνώστων, έγινε σύμβολο του σεξ μέσα σε μερικές εβδομάδες. Στο κοκτέιλ έφερε λιποθυμία στο γυναικείο πληθυσμό με τις άκρως αποκαλυπτικές σκηνές του με την Ελίζα Μπερσού, ενώ ο συπτάμενος και όχι τόσο gentleman στο Top Gun έβαλε τους πιλότους της πολεμικής αεροπορίας στην κορυφή της λίστας φαντασιώσεων. Έσπασε τα ταμεία ως super duper πράκτορας Ethan Hunt στις επικίνδυνες αποστολές και γενικώς δεν υπάρχει ρόλος που να μην έχει δοκιμάσει τις δυνάμεις του. Επίσης εντυπωσιακές είναι και οι διάφορες αλλαγές στο σουλούπι του για τις ανάγκες του ρόλου. Στο γεννημένο στη 4η Ιουλίου βρέθηκε καθυλωμένο σε αναπηρικό καροτσάκι. Στην πρόσφατη ταινία του Rock of Ages μεταμορφώθηκε σε αρχιετυπικό 80's rockstar και ποιος μπορεί να ξεχάσει φυσικά τον κλασικό χορό του στο τέλος του Tropic Thunder. Πρώτος πάει στα γυρίσματα ο Tom και τελευταίος φεύγει. Κύριος με όλους είναι στα πλατό και από τους πιο αντιστάρου που κυκλοφορούν. Οι γυναίκες, όπως είναι φυσικό, δεν έλειψαν ποτέ από το πλευρό του. Στα 25 του έκανε ένα γρήγορο γάμο με τη μεγαλύτερη του Mimi Rogers, αλλά σε 2 χρόνια πήραν διαζύγιο. Η αντικαταστάτρια ήταν ήδη έτοιμη και άκουγε στο όνομα Nicole Kidman. Το ζεύγος παντρεύτηκε το 1990, υιοθέτησε 2 παιδιά το 92 και το 95, αλλά το 2000 χώρισαν. Το 2001 ο Tom άρχισε να βγαίνει με την Penelope Cruz, αλλά το Cruz και Cruz δεν έφτασε ποτέ στα σκαλιά της εκκλησίας, με την Nicole Kidman να έχει παίξει το ρόλο της σε αυτό σύμφωνα με τις κακές γλώσσες. Το 2006, μετά από 1,5 χρόνο σχέσης και ρεσιτάλ παρτσακλή συμπεριφορά στην όπρα, παντρεύτηκε την Katie Holmes, αλλά φέτος τον Ιούνιο χώρισαν με την Katie να παίρνει την κυδαιμονία της μικρής Σούρη. Κοινός παρανομαστής και στα 3 του διαζύγια, ο χωρισμός ήρθε όταν η κυρία Σκρούζ ήταν 33 ετών. Τυχαίο! Για τον Tom έχουν κυκλοφορήσει οι πιο εξωφρενικές φήμες όλα αυτά τα χρόνια. Η σχέση του με την αμφιλεγόμενη αίρεση της Αϊεντολογίας έχει τροφοδοτήσει τα πιο τρελά σενάρια. Έχουν πει ότι ο γάμος του με την Katie Holmes ήταν μετά από οντισιόν που διοργάνωσαν οι Σαϊεντολόγοι με απορριφθήσεις τη Scarlett Johansson, τη Jennifer Garner και άλλες στάρ, ενώ η Katie έμεινε έγκυος με κατεψυγμένο σπέρμα του ιδρυτή της αίρεσης L. Ron Hubbard. Παρόμοιες οντισιόν διοργανώνονται και τώρα που είναι ελεύθερο πουλί, αλλά η εκκλησία της Σαϊεντολογίας το διαψεύδει οργισμένα και απειλεί με μηνύσεις.
Η Κέιτ Χόλμς σε ιδιωτικές της συζητήσεις έχει πει ότι νιώθει ότι την παρακολουθούν και φοβάται ότι θα της πάρουν το παιδί. Ο Τόμ στην πρώτη μέρα στο σχολείο της κόρης του φέτος δεν πήγε, ενώ και τα παιδιά του από το γάμο με την Νικόλ Κίτμαν τα έχει παραμελήσει. Λένε ότι έχει ανέβει τόσο πολύ στην ιεραρχία που είναι ο βασικός ψής της διασημοτήτων όπως η Μπέκαμ και το ζεύγος Σμιθ για να ανέβουν και αυτοί στο τρένο. Τώρα, τι ισχύει από αυτά και τι όχι, είναι ένα μυστήριο. Ο Τόμ πάντως υποστηρίζει ότι η σαϊοντολογία θεράπευσε τη δυσλεξία του και τον έκανε άλλο άνθρωπο. Το γέλιο του πάντως, μάλλον μας λέει ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτόν τον τύπο. Ωραίος είναι, παιδιά, τώρα σωπάτε. Και εγώ να δηλαδή, όταν πρωτοβγήκε, εγώ νόμιζα ότι θα ήταν ένα... Και εγώ με τα μια χρόνια φούσκα. Με πείθει πάρα πολύ. Πολύ. Και στο Βρικόλακα ήταν εξαιρετικό. Έτσι. Αλλά και περίεργος επίσης. Και περίεργος, ναι, εντάξει. Το περίεργος γιατί περίεργος. Δεν με ενδιαφέρει. Άμα ο καλλιτέχνης είναι ωραίος. Τι είπα να πει περίεργος. Άρα πατή. Άρα πατή. Η Ελλάδα και η Ελλάδα. Όχι Μαρία, έχεις δουλειά τώρα. Λοιπόν. Α, καθόμαστε εμείς. Ηλία, βάλε να δούμε αυτό το βίντεο πρώτα. Είμαι σήμερα τόσο κουρασμένη. Διάβασα μία πρόσφατη συνέντευξή σου και μου έκανε εντύπωση όταν ρωτήθηκες για τηλεοπτικά πρόσωπα που χαρακτήρισε τον Γιώργο Αυτιά νεκροθάφτη της χαράς. Μα αγάπη, πρωί-πρωί, κοίταξε, είναι συμπαθής, αλλά σε πιάνει τον κεφαλικό. Δηλαδή, πώς να σου πω. Δηλαδή, λέω, ο συμπέθερος τώρα και φτιάχνει ο συνταξιούχος, είναι στον καναπέ, βλέπει τον Αυτιά και αρχίζει τα υπογλώσσια. Δεν είναι μόνο ο Αυτιάς. Έτσι. Δεν είναι μια τάση γενικότερη τη τηλεόραση. Ναι, αλλά ο Αυτιάς είναι αυτός που του πάει, ρε παιδί μου, ότι θα δώσει την παραγγελία. Πόσο ύψος έχει. Ναι, το φτηνό κόλυβο ή το ακριβό κόλυβο. Ναι. Α, εντάξει. Λοιπόν, Μαρία, θα πάρει τηλέφωνο τον Τάκη Ζαχαράτο και θα του πεις ότι είσαι η Μαριγό Αυτιά από τη Σάμμο. Θεία του Γιώργου Αυτιά. Θα είσαι έξαλλη μαζί του, επειδή τον αποκάλεσε νεκροθάφτη της χαράς. Και θα του πεις ότι πρέπει να βάλει στην παράσταση που ετοιμάζεται να κάνει ένα σκετσάκι, ένα νούμερο δηλαδή, και να ζητάει δημόσια συγγνώμη στον ανιψιό σου. Μπράβο. Πρέπει να πεις 5 φορές τη φράση. Μη με δαιμονίζεις, μάνα μου, γιατί θα σε... Μαλλιά του πίσω. Έλα μου. Μαλλιά του πίσω. Μη με δαιμονίζεις, μάνα μου. Μαλλιά του πίσω. Γιατί θα σε μαλλιά του πίσω, ναι. Με προφορά. Και να ξέρεις, εγώ σ' αγαπούσα όλο. Πολύ. Και να ξέρεις ότι εγώ σ' αγαπούσα πολύ. Με σένα μεγάλωσα. Τέλειο. 80 χρονών είχε. Μισή. Μαλλιά του πίσω. Λίγο αυτιά. Παρακαλώ. Τάκη μου. Τάκη Ζαχαράτο. Ναι. Κοίταξε, παιδί μου. Μαριγό Αυτιά. Ποια είναι η ορίστε. Η Μαριγό η Αυτιά του Γιώργου του Αυτιά. Η θεία. Σε παίρνω από τη Σάμμο, παιδί. Μη μου το κλείσεις. Μη... Συγγνώμη. Όχι, ξέρετε κάτι. Κάπως σας ακούω. Είμαι στην πρόβα και σας ακούω κάπως σαν κάνει... Αντίλαλο. Δεν ξέρω τι κάνει, θα μ' ακούσεις, γιατί έχουμε ανοίξει μεγάλο μέτωπο και βεντέτα. Πρόσεξε, Μαριγό Αυτιά σου λέω, του Γιώργου του Αυτιά, η θεία. Α, τι κάνετε, καλά είστε. Είναι πολύ καλά, αλλά με πολύ ταραγμένη. Παιδί μου, αυτό που είπες για τον Γιώργο. Ο Γιώργος είναι ένας βιοπαλαιστής. Έχει δουλέψει όλα τα χρόνια από μικρό παιδί και βγαίνει να τον πει νεκροθάφτη της χαράς. Το Γιώργο το ξοάξιο παλικάρι, πολλο το νησί έχει να λέει το Γιώργο. Και εγώ βρε που σ' αγαπούσα, βρε, εγώ με σένα μεγάλωσα. Ένα πράγμα θέλω να σου πω, Τάκη μου. Τάκη. Μου κάνει το πλακά. Τάκη, μη με δαιμονίζεις, παλικάρι μου. Μη με δαιμονίζεις, γιατί θα σε μαλλιοπαλτήσω. Ποιος είναι. Λυπηθείτε με, είμαι 10 ώρες στο θέατρο. Ποιος είναι. Μαριγό Αυτιά, το πληρώνω το υπεραστικό, σε παρακαλώ. Σε παίρνω από τη Σάμμο. Αν είσαι εσύ η Μαριγό Αυτιά, εγώ είμαι η Μαριγό Λεμού. Ας είσαι εσύ και η Μαριγό η Γουλανδρή. Εγώ είμαι η Μαριγό η Αυτιά. Είμαι η Μαριγό η Αυτιά, πρόσεξε καλά. Και θέλω να ζητήσεις δημόσια συγγνώμη σε αυτή την παράσταση που ετοιμάζεις, διάβασα γιατί σε είδα στη Μιλέτη. Και είπες, παιδί μου, του Γιώργου, τον είπες, νεκροθάφτη της χαράς. Και αυτό σας πλήγωσε, λέει, τι αισθανθήκατε. Αυτό, παιδί μου, με έκανε έξαλλη, με έκανε με δημόνιση, με διόλυση, με ήρθε να έρθουν να σε μαλλιαστούν πίσω. Αλλά έχει χάρη που σε αγαπάω τόσα χρόνια, γιατί μισέ να μεγάλωσα. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι έχω μεγαλώσει γενιές και γενιές. Φυσικά, γιατί τι μικρός είσαι. Όχι, δεν ξέρω, μπορεί να είσαι, μην κάνω λάθος. Δεν θέλουν, δεν με νοιάζει εμένα. Εμένα με νοιάζει που το παιδί αυτό εγώ το μεγάλωσα από μικρό παιδί.
το σχολείο του, το νυχτερινό του, το κατηχητικό του, το πανεπιστήμιο, να δουλεύει. Από το πρωί ξυπνάει από τις 3 και τον είπες νεκροθάφτη της χαράς, βρε, τον επλήγωσες. Αυτό δηλαδή σας έκανε και σανθήκατε πολύ άσχημα, δηλαδή το πήρατε βαραίος. Μη δημόνησε, σου λέω, μου ήρθε να έρθουν να ζήμα, αλλά στο πιάσω. Ωραία, ζητώ δημόσια συγγνώμη πάντως, γιατί δεν ήθελα την κυραφιά να τον. Σας το λέω ειλικρινά, εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ, τον συμπαθώ πολύ, αλλά πρωί-πρωί τώρα να σου λέει για το. Καλά, μερικές φορές το παρακάνει. Και εγώ τον παίρνω και του λέω: παμάνα μου, μας μαύρισε την κυραφιά. Και αυτό το μαλλί δεν μπορεί να το κάνει λίγο πιο πάνω, αυτήν την καπέτα που είναι σαν κούκλα του Παρασκευόπουλου. Το μαλλί είναι πολύ ωραίο το μαλλί. Δεν λες πω, όχι μαλλί. Έχει, εντάξει, το όχι το μαλλί. Όχι το μαλλί. Όχι, όχι, το μαλλί και λεβέντη. Την καπέτα. Την καπέτα την πάει κατά κύθε, γιατί δεν την πάει κατά δόθε, να τη φέρει πέρα, να κάνει ένα πέρα δόθε το μαλλί. Μωρέ, έχει βοηδογλυψιά και δεν του πάει από την άλλη. Το έχουμε προσπαθήσει. Τι πρέσα κάναμε. Τίποτα, η βοηδογλυψιά από τα αριστερά. Ξέρετε, αυτό θέλει σελέστη ρίζα και κρεπάρισμα λίγο καραντανέ. Γιατί άμα δεν είσαι καραντάνα, αγάπη μου, δεν μπορείς να τις σκιώσεις. Ζηλεύει να το βάζεις στο υγρό του, πάλι αφού το στεγνώσει. Όχι, όχι, το βάζεις υγρό, κάνεις την καραντανιά στη ρίζα, κρεπάρεις και μετά. Κοίταξε, αυτός δεν είναι και γκέι φρέντλινο από καραντανιά, να καταλάβει. Ναι, αυτός είναι του πιο τραχανά. Πολύ. Εσείς να σας πω, του μαζεύατε ας πούμε και χόρτα, έτσι φρούτα, τους τα στέλνετε με κοφίνια στην Αθήνα. Εγώ παιδί μου, δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά εγώ είμαι η Σαμιώτησα Σαμιώτης από ό,τι θα πω. Θέλετε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το με το 1-2-3. Σαμιώτησα, Σαμιώτησα. Πότε θα πας στη Σαμό, Σαμιώτη, στο καλό, Σαμιώτησα για να το να σε πάρω. Αγοράκι μου. Τη Μαρία Λάιφ. Να σας πω, είσαστε πάρα πολύ τρελοί. Αυτή η Τανιά στη Φράτζα με πέθανε. Έχεις πρόβες. Η βοηδογλυψιά, η βοηδογλυψιά. Ξέρεις τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει το κομμωτήριο στην Πάτρα που έφερνε καμιά μαμά το παιδί της να το κουρέψω και λέει: έχει, παιδί μου, διπλή κορφή σαν τον πατέρα του. Δεν χρώνει με τίποτα. Με δυο τίποτα. Γάμους θα. Να σου πω, δεν τα έχω πει. Δυο γάμους θα κάνει τις κορφές. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, Τάκη, λοιπόν, έχεις πρεμιέρα την Τρίτη, έτσι. Με διακόψατε την ώρα που έλεγα το μπακλαβαδογλίκι, το μπακλαβαδογλίκι, εκείνο που μετά είσαι στη λίμνη την ηλίκη. Είχε να κεράσει σκέτη κατά δύο. Ανάθεμα η ταμήρα σου, θα με στέλνες αλήτη. Καλή επιτυχία την Τρίτη, να έχεις μια υπέροχη σεζόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς. Τσικ, 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 τα κέφια στο κατάστημα, τα κέφια. Αγάπη μου, να είσαι καλά, καλή χρονιά. Σας αγαπώ. Να είσαι καλά, για χαρά. Σας αγαπώ, φιλάκια. Λοιπόν, κουιζάκι παρακαλώ πάρα πολύ, να δω την κυρία. Την είδα την κυρία. Να ποια είναι η κυρία. Το μηχάνημα. Για να δω και το μηχάνημα. Έχετε λίγο ακόμα 90-405-410 ή φήμη και ενώ το ονοματεπώνυμό σας στο 54-888 και ένας από εσάς σε πάρα πολύ λίγο θα κερδίσει αυτό το iMac. Ναι! Πάμε break. Πάμε διευθυμίσεις. Παρακαλώ. Είδαμε από πάνω που πέρασε και ο νικητής που κέρδισε αυτό το υπέροχο σημερινό μας δώρο, παιδιά. Μπράβο μας. Μπράβο μας. Μπράβο μας, μπράβο μας, να είμαστε καλά, να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο
Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, να προσέχετε, γιατί η έκλειψη είναι ακόμα... Έκλειψη, τι είχε, Πανσέλινη. Πανσέλινη. Yeah. Αυτό το πράγμα το ταραγμένο. Και τώρα έχουμε και βαμπύρ το βράδυ, yeah, έτσι. Yeah, διπλό. Διπλό Vampire's Diary. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Να είστε καλά. Γεια χαρά.